Εγώ είμαι. Ξέρω ποιο είστε. Περάστε. Ευχαριστώ. Πάρε το παλτό σου. Όχι, όχι. Θέλετε κάτι να πιείτε? Δεν πίνω πριν. Πριν? Μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω βέβαια ακριβώς τι θα γίνει. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Σας διαβεβαιώ. Θα προτιμούσα μετά. Όπως θέλετε. Αν θέλετε να καπνίσετε... Δεν καπνίζω. Δεν πίνετε, δεν καπνίζετε. Και προφανώς θα κάνετε υγιεινή διατροφή και θα γυμνάζεστε. Προφανώς. Έχετε αψεγάδια στο σώμα. Είστε τόσο όμορφοι. Ευχαριστώ. Είστε η τέλεια γυναίκα. Υπερβάλλετε. Απλώς οφείλω να φροντίζω τον εαυτό μου. Καταθέσατε στο λογαριασμό μου τόσα χρήματα. Είμαι βέβαιος πως τα αξίζετε. Θα φανεί. Ωραία είστε εδώ, ε. Ναι. Μοναχικά. Είναι ωραίο πράγμα η εξοχή. Ανοίγει την ψυχή σου. Ναι. Το χρειάζομαι αυτό. Ο καθένας το χρειάζεται. Ναι, πολύ σωστά. Και η διακόσμηση, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και τα κεριά, α. Όσο να είναι τα κεριά, φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Θέλετε να βάλω μουσική? Θέλω ό,τι θέλετε, στην δουλειά μου. Να βάλω λοιπόν. Δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να έρχεται σε τέτοια ερημιά. Και μάλιστα με κάποιον που ζητάει να τη δέσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έκλεισες δέσιμο, άλμα με φαγόσιμο, γλύψιμο. Ναι, βέβαια. Όχι κατά, όχι κάτουρα, όχι βενζίνες και τέτοια. Και όχι τα κόμματα. Γλώσσα ενδεχομένως, αλλά όχι δόντια. Ναι, όχι δόντια. Αν ήθελες δόντια, θα πρέπει να το συζητήσεις. Η τιμή θα ήταν διαφορετική. Μα τι λέτε, τι λες, θέλω να πω. Όχι δόντια. Τα άλλα, εντάξει.
Εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει, αγάπη. Ωραία. Πες μου τώρα και τι θέλεις. Θέλω κάτι πολύ άλλο. Κάτι πολύ λίγο. Πες μου λίγο για αυτιά. Θέλω όλο αυτό να γίνει με αγάπη. Με αγάπη. Ναι, με αγάπη. Σου φαίνεται παράξενο. Μα δεν το γίνεται με αγάπη. Γύρω στο τόσα λεφτά για να γίνει με αγάπη. Κάποτε θα ξεπερώσει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ομολογώ πως όχι. Θέλω να πω πως κάποτε η νύχτα τελειώνει. Και έρχεται το ξημέρωμα. Μάλιστα. Σε τούτο το ξημέρωμα θα ήθελα όλο αυτό να είναι μια ιστορία αγάπης. Είναι κατανοητό αυτό, έτσι δεν είναι? Μια ιστορία αγάπης. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωστόσο, ήθελα να πεις και τι θέλεις, ε. Ναι, βέβαια. Αν θες, μπορώ να σε διευκολύνω. Να με διευκολύνεις. Ναι, να σου προτείνω κάτι για παράδειγμα. Ξέρεις, πολλές φορές ο πελάτης δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει. Θέλει για παράδειγμα να σε δέσει, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει μετά. Και εσύ τον βοηθάς. Συμβαίνει αυτό. Ε, βέβαια. Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Ωστόσο, εγώ δεν θα ήθελα κάτι εφάνταστο. Ακούω λοιπόν. Θα είναι κάτι που θα σου φανεί παιχνιδάκι. Ακούω. Θέλω να πω μπροστά σε αυτά που έχεις δει, αυτό θα είναι παιχνιδάκι. Έστω λοιπόν. Θα ήθελα να δεθείς με τις χειροπέδες σου στα κάγκελα από το κεφαλάρι του κρεβατιού. Εκεί. Εγώ δεν ξέρω τόσο μεγάλο κρεβάτι. Και τεράστια κεφαλάρια, σιδερένια. Και μετά τι θα μου κάνεις? Μετά. Να σε περιχύσω με μέλι. Και μετά. Μετά δεν ξέρω. Προφανώς όλοι κάτι τέτοιο ζητάνε. Όπως μετά θες να με χύσεις και να γλύψεις τα χύσια με το μέλι. Μπορώ να το κάνω αυτό? Γιατί δεν μπορείς, εγώ δεν μένω θα είμαι. Δεν ξέρω αν μπορώ. Μήπως προτιμάς να σου φέρω ένα κουταλάκι να τα πιείς, σου ταιριάζει κάτι τέτοιο? Ταιριάζει με τι? Με τη φινέτσα σου. Δεν ξέρω αν μπορώ. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη. Να με ρωτήσεις. Θα με γαμίσεις, αγάπη μου? Δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Το σκέφτηκες, ωστόσο. Νομίζω πως το σκέφτηκα. Αλλά δεν το ζήτησα. Κοίταξε, αγάπη, και πρόσεξε το αυτό. Αν θες να γαμίσεις, θα βάλεις προφυλακτικό, θα το δώσω εγώ. Δεν θα το κάνω. Αν ωστόσο το κάνεις, μην διανοηθείς να το κάνεις χωρίς προφυλακτικό. Νομίζω πως βρέχει έξω. Ναι, ας πούμε ότι βρέχει. Τι σημασία έχει? Εμείς είμαστε μέσα. Η βροχή έχει πάντοτε σημασία. Προσπαθείς να μου πεις κάτι, κάτι που θέλεις. Μιλάω για τον καιρό. Ωραία. Ναι, μπορούμε να μιλάμε για όσο θέλεις. Εγώ βιάζομαι. Όχι, είμαι έτοιμη για όσο θέλεις. Σε ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί είσαι τόσο φιλική, τόσο ενθαρρυντική. Μα αυτό δεν κάνω. Μόνο αγάπη μου, κάτι τελευταίο. Ναι. Μην διανοηθείς να κάνεις οτιδήποτε με τα αναμένα χέρια. Δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ. Τι να κάνω? Ωραία. Χαίρομαι πολύ για σήμερα. Είσαι πολύ όμορφη. Σε ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σου. Είσαι πολύ όμορφη. Χαίρομαι που σε ικανοποιώ. Αγάπη μου. Ορίστε. Χαίρομαι που σε ικανοποιώ, αγάπη μου. Χαίρομαι που σε ικανοποιώ, αγάπη μου. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εδώ είναι οι χειροπέδες, όπως ζήτησες. Μου έκανε εντύπωση που ήθελες να θέλεις τις δικές σου χειροπέδες. Με συνδέομαι ψυχικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιώ. Α, το καταλαβαίνω αυτό. Θες να με δέσεις τώρα? Όχι. Θέλω να δεθείς μόνη σου. Εκεί. Με το ένα ζευγάρι. Όπως θέλεις, αγάπη μου. Μα δεν θυμάσαι, αγάπη μου. Να θυμηθώ τι? Δώρο του πατέρα στο γάμο μας. Κληρονομιά του παππού του, τον πεθερό. Στο γάμο μας? Ναι, αγάπη μου. Στο γάμο μας. Ναι, δεν θυμάμαι, το ξέχασα. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Και για θυμηθέ μου, ήταν τόσο πλούσιος ο πεθερός του προπάπου σου. Ναι, ήταν βιομήχανος. Έφτιαγνε κατσαρόλες και χύτρες. Και γιατί σε ξέρετε το κρεβάτι? Εδώ μπορεί να κοιμηθούν 3-4 άνθρωποι. Δεν ξέρω. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα ξέρουμε όλα. Μήπως έκανε παρτούζες? Μπορεί και αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα ξέρουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι ώρα για δράση. Είσαι έτοιμος, καλέ μου? Ναι, είμαι έτοιμος. Και θυμάσαι ότι σε μια μισή ώρα πρέπει να στείλω μήνυμα.
Έτσι, αγάπη μου. Δεν το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ωραία. Είμαι λοιπόν έτοιμη για την αγάπη. Έλα να δοκιμάσεις. Να δοκιμάσω. Να δεις πως έκλεισαν καλά οι χειροπέδες. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, η δοκιμή είναι μέρος του δεσίματος, σαν τη λειτουργία. Δεν χρειάζεται σου. Τι σου χρειάζεται λοιπόν, αγάπη μου? Να σε περιχύσω με μέλη. Να με περιχύσεις λοιπόν. Στη διάθεσή σας. Στη διάθεσή σου, αγάπη μου. Στη διάθεσή σου, αγάπη μου. Μπορώ να ξεκινήσω από το πρόσωπο, αγάπη μου? Μπορείς, μπορώ. Μόνο στα μάτια, όχι στα αυτιά. Στο στόμα μπορώ. Μπορείς, αγάπη μου. Αγάπη μου. Μπορώ να κατέβω στο στήθος σου, αγάπη. Μπορώ να κατέβεις παντού. 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 Δηλαδή μπορώ να κατέβω. Είσαι παντού, αγάπη μου. Με ρωτάς και εκείνο. Ωραίο μέλη. Παχύρευστο. Ξέρεις, κάποιοι αρχαίοι πολιτισμοί λέγανε πως το μέλι είναι ζωντανό. Τι εννοείς? Πως έχει ψυχή και βούληση. Πιθανό. Τα θεωρείς ηλικιότητες αυτά, ε? Θεωρώ πως τώρα είναι ώρα να με φας, μόνο. Το θέλεις? Το θέλω πολύ. Τι γνώμη έχεις για μένα? Μα είσαι αγάπη μου. Στα αλήθεια. Στα αλήθεια περιμένω. Περιμένεις τι? Περιμένω να δω ποια τρελή ανομαλία θα μου βγάλει μόνο μου. Καμιά ανομαλία δεν θα σου βγάλει. Σωστά. Εσύ δεν ξέρεις από αυτά. Α, εσύ μονάχα ζήτησες μια γυναίκα, δεν μένει σε ένα σιδερένιο περβάτη 200 χρόνων. Τα φαινόμενα συχνά απατούν. Την άλυψε με μέλι. Σίδερο, σάρκα και μέλι. Ωραίο κομμάτι. Τα φαινόμενα συχνά απατούν, σου λέω. Ναι. Συνήθως τα φαινόμενα δεν απατούν. Δηλαδή τι θες να πεις, πως είμαι ανώμαλος? Μην το βαραίνεις αυτό. Όχι, θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύεις. Πιστεύω πως όλοι είμαστε ανώμαλοι. Και πως κάποτε πρέπει να το γλεντάμε. Αλλά κυρίως ξέρω ότι τώρα πεινάω για μια κόκκινη γλώσσα. Βρέχει έξω. Ακούς τη βροχή? Νομίζω πως την ακούω. Την ακούς ή νομίζεις πως την ακούς? Τι να πω τώρα, αν επιμένεις, νομίζω πως την ακούω. Όχι, γιατί τότε στη Βενετία έλεγες πως την ακούς, αλλά δεν την άκουγες. Έτσι έλεγες στη Βενετία. Έτσι έλεγες στη Βενετία. Και πότε πήγαμε στη Βενετία? Στο ταξίδι του γάμου μας. Μάλιστα. Μετά πήγαμε στη Φλωρεντία. Και είδαμε την προσκύνηση των μάγων του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και τι έγινε μετά? Την είδαμε, είδαμε τον πίνακα του Λεωνάρντο, την προσκύνηση των μάγων. Είδαμε τον πίνακα. Α, τότε, αυτό δεν έχει κάτι άλλο, αγάπη μου, μετά. Τι να έχει. Τώρα θα έχει κάτι άλλο. Πραγματικά μοιάζει με όνειρο. Ήμουν τυχερός που σε παντρεύτηκα. Και τώρα είσαι. Γιατί είμαι όλοι εδώ μελουμένοι για εσένα. Ξέρεις τι λένε οι φιλόσοφοι? Τι λένε οι φιλόσοφοι? Πως δεν υπάρχει αλήθεια. Πως όλα υπάρχουν επειδή τα νομίζουν. Τι λέω τώρα εγώ? Πόσο μπορούν να χρήσουν τα λόγια μπροστά στα λόγια των φιλοσόφων? Το σώμα σου. Είναι πραγματικά ψεγάδιαστο. Είσαι πανέμορφη. Ακόμα και η εγκυμοσύνη πέρασε και δεν σ' άγγιξε. Εγκυμοσύνη? Ναι, σχεδόν δεν χρειάστηκε να αλλάξεις ρούχα. Ήσουν πάντοτε μια οπτασία, αγάπη μου. Μια οπτασία. Αν πιάσει, δεν είναι καθόλου ερωτικό. Συγγνώμη, αγάπη μου. Συγγνώμη, ξέρω, σε αυτό δεν έπρεπε να το αναφέρω. Και πας με τόσο εδώ δεμένη και πασαλημένη με μέλη γίνεται να σταματήσει να μην. Και να κάνει κάτι τέλος πάντων. Έχεις δίκιο. Ήμουν απαράδεκτος που σου το θύμισα. Σου ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να πω στη θέση σου. Πάντοτε πρέπει να μπαίνουμε στη θέση των άλλων. Είναι πάντοτε πρέπει. Ο Κάντ έλεγε πως πρέπει να κάνεις αυτά που θες να σου κάνουν οι άλλοι. Στα χέρια σου, Κάντ, αγάπη. Δηλαδή, πως πρέπει να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Θέλετε πως έτσι σου αρέσει με τους φιλοσόφους, ε? Και σκέφτομαι τώρα εγώ. Πως να αισθάνεσαι άραγε εσύ εκεί? Εγώ περιμένω. Γι' αυτό σκέφτηκα να πω στη θέση σου. Έστω και για μισό λεπτό. Λοιπόν, θα το πω, αλλά με μισό λεπτό δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και δεν είναι έτσι, αγάπη μου. Πάντοτε κάτι καταλαβαίνεις. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Σαν να τη τράβηξε ένα μαγνήτη. Πόσο μαλάκα είσαι, Θεέ μου, πώ είναι δυνατόν να έχει τι χειροπέδε κατά λάθο? Τι θα κάνουμε τώρα? Πόσο μαλάκα είσαι, Θεέ μου! Δεν φταίω σου, σαν να τη τράβηξε ένα άλλο τραπέζι. Κάτσε, κάτσε, μαλάκα, κάτσε! Εγώ ήθελα να πω στη θέση του άλλου. Την παλακιά μου, γαμώ το κέρατό μου. Μπορεί να ηρεμήσει, σε παρακαλώ. Θα ηρεμήσω. Θα μου με λύση. Δεν υπάρχει λύση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια λύση. Ξέρετε τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι όπω είμαι, τι να σκεφτώ. Είδε που δεν υπάρχει λύση, αρχίδι. Μπορούμε να περιμένουμε. Τι να περιμένουμε? Το γραφείο.
Δεν είπες ότι αν δεν υπάρχει μήνυμά στο γραφείο, κάθε δύο ώρες θα σας αναζητήσουνε. Σωστά. Σωστά. Θα πρέπει να υπάρξει μήνυμά μου στο γραφείο. Έχουν τη διεύθυνση που σου έστειλε για να είσαι εδώ. Τι έχουν. Κάτι. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε. Θα βρουν το σπίτι, θα σπάσουν την πόρτα και θα μας βρουν. Θα μας βρουν. Ναι. Και αν θέλεις, σου δίνω άλλα τόσα χρήματα για την ταλαιπωρία του security. Μάλιστα. Ομολογώ, η ευθύνη είναι όλη δική μου. Προφανώς το μέλι θα έκανε τις κινήσεις μου ασταθείς. Αν και. Αν και τι. Αν και θα έπαιρνα όρκο ότι οι χειροπέδες κλείδωσαν σαν μαγνήτης. Βέβαια, έχουν μυαλό οι χειροπέδες και κλείνουν μόλις βάλεις τον καρπό σου. Σαν κάποιος να το περίμενε. Ο Θεός. Μην ειρωνεύεις. Καλά, μην κάνεις έτσι, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, εμένα η ώρα μου είναι πληρωμένη. Και σου είπα. Αν θέλεις, σου δίνω κι άλλα χρήματα, δεν με πειράζει. Η ίδια μυθή μου είναι ψηλή. Εκεί που θα έγλυφες και θα γαμούσες, μέσα με την εικόνα μου. Η εικόνα αξίζει. Πίστεψε. Απόλαυσέ την λοιπόν, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ, αγάπη. Για πες μου τώρα έτσι την βρίσκεις. Τι εννοείς. Σου αρέσει να μπαίνεις, να μπαίνεις και να κοιτάζεις. Αφού ήταν ατύχημα σου λέω, δεν να πιστεύεις. Δεν σε κρίνω. Ό,τι σου αρέσει, μου αρέσει. Απλώς. Απλώς. Με έφτιαξε το μέλι. Θα ήταν καλή ιδέα να με γαμίσεις. Λυπάμαι. Δεν νομίζω πως λυπάσαι. Και επιπλέον λυπάμαι που δεν μπορώ να σε πείσω. Τι. Τι γελάει. Τι. Είσαι και ο Λιτάδες. Και θα σε βρουν εδεμένο σαν κοτόπουλο. Και όταν μάθουν ότι δέθηκες μόνος σου, θα σκάσουν τα γέλια. Αφού ήταν ατύχημα. Αντί να γαμίσεις, πήγες και δέθηκες για να βλέπεις, δηλαδή, η απόλυτη ξεφτύλα. Τι να σου πω τώρα. Αν ήθελα κάτι τέτοιο, θα μπορούσα να το ζητήσω. Σωστά. Εσύ απλώς ήθελες να κάνεις πράξη τα λόγια του κάτω. Σου φαίνεται απίστευτο τώρα, ναι. Ήθελα να μπω στη θέση σου, έστω και για μισό λεπτό. Σου ζητώ συγγνώμη. Μη ζητήσεις συγγνώμη, εγώ πληρώθηκα. Ελπίζω να έρθουν γρήγορα οι σεκιουριτάδες. Θα έρθουν γρήγορα. Και ελπίζω πριν με λύσουν να μου ρίξουν και να γραμμίσει. Και πάλι σου ζητώ συγγνώμη. Κανένα πρόβλημα, ας περιμένουμε. Ωστόσο μπορούμε να μιλάμε, όπως είπα η ώρα είναι πληρωμένη. Βρέχει έξω. Συνέχεια βρέχει. Και να πω ότι εγώ δεν ακούω καμία βροχή. Ποτέ σου δεν τα πήγαινες καλά με τη βροχή. Δεν τα πήγαινα, ε. Δεν έχεις παρατηρητικά αυτιά. Και σε ενοχλεί αυτό. Παλιότερα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Τότε αγάπη μου μαζί με παντρευόσουν. Σε ευχαριστώ. Γιατί? Για το αγάπη. Αφού με πλήρωσε μόνο, αλλά τι θες. Σε κάθε περίπτωση, εδώ στην εξοχή, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να ακούς τη βροχή. Πάει τέλειωσε. Σε φτιάχνει να ακούς και να βλέπεις. Είπε κάτι ο Κάνετ γι' αυτό. Νομίζεις πως το ήθελα να κλείσουν οι χειροπέδες. Θα φανεί τι ήθελες, αγάπη μου, όλα φαίνονται στο τέλος της νύχτας. Προφανώς ξέρεις περισσότερα από μένα. Προφανώς. Πάντοτε είχες μια σιγουριά που τη ζήλευε. Είσαι μια άνθρωπη, δεν αλλάζω. Έτσι και εκείνο το βράδυ. Νόμιζες πως ήξερες τι πρέπει να γίνει. Εκείνο το βράδυ. Πάντοτε νόμιζες πως τα ξέρεις όλα. Δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά καταλαβαίνεις, αγάπη. Να σου πω κάτι, βαριέμαι. Η υπομονή δεν ήταν ποτέ το καλύτερό σου. Η υπομονή είναι για τους φιλοσόφους. Εγώ είμαι μια πουτάτα που κάνει μπόγκαρς. Μη μιλάς έτσι. Η υπομονή είναι για όλους μας. Θέλω να καπνίσω. Αφού μου είπες ότι δεν καπνίζεις, έτσι δεν είπες στην αρχή. Είναι βασικός κανόνας. Αποφέρεις τα τσιγάρα γύρω τριγύρω. Μια αναμένη κάφτα. Είναι κακό σύμβουλο, ο ίδιο άμα είσαι δεμένη. Μα πώς είναι δυνατόν, ε! Πώς είναι δυνατόν! Σωστά, έτσι δεν ξέρεις από αυτά. Ε, ούτε γυναίκες δεν είσαι μεσονικά κρεβάτια, ούτε τίποτα. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι χωρίς συνένεση. Αυτή ακριβώς τη λέξη χρησιμοποιούν όσοι ετοιμάζονται να γδάρουν τον άλλον. Η ζωή βασίζεται στη συνένεση, αγάπη μου. Κάποιος θέλει κάτι, κάποιος το επιτρέπει. Μαλακίες. Εσύ ήθελες το παιδί, εγώ το επέτρεψα. Μαλακίες! Συγγνώμη. Όλα μαλακίες! Συγγνώμη, συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Δεν έπρεπε να το αναφέρω αυτό. Σου ζητώ χίλια συγγνώμη. Εντάξει. Μπορείς να λες ό,τι θες, έτσι κι αλλιώς εγώ πληρώθηκα. Είναι μερικά πράγματα που δεν πρέπει να λες. Μπορείς να λες ό,τι θες. Κανένας δεν πέθανε από τα λόγια. Είσαι σίγουρη πως είσαι εντάξει. Μπορείς να λες ό,τι θες. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί στο chat room επέμενες ό,τι σου αλείψω να είναι αγορασμένο και σφραγισμένο από το σούπερ μάρκετ. Γιατί μου αρέσουν τα σφραγισμένα προϊόντα. Θα μου πεις τώρα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις γιατί. Νομίζω πως καταλαβαίνω.
Πριν 2 χρόνια κάποιος έδεσε μια κοπέλα του γραφείου έχοντας συμφωνήσει μαζί της να την περιχύσει με βότκα και να την κλείψει. Μόνο που στο μπουκάλι της βότκας είχε βάλει ακουά φόρτε. Φρικτό. Δεν ξέρεις τι θα πει φρικτό. Φρικτό ήταν όταν πήγαμε να τη δούμε στο νοσοκομείο. Ήτανε χάλια. Είχε ζητήσει τη νοσοκόμηση να τη μακιγιάρει. Έχει δει ποτέ σου μακιγιαρισμένο άγκαυμα. Δεν το έχω δει ποτέ. Θα πρέπει να ήταν θλιβερό, ε. Ήταν χειρότερο από θλιβερό. Ήταν κάτι κακό. Γιατί κακό. Η κοπέλα δεν έφταιγε σε τίποτα. Το κακό ήμασταν εμείς. Προσπαθούσαμε να μην τη βλέπουμε που φύγαμε και θέλαμε να κάνουμε με το. Είναι η φύση του ανθρώπου αυτό. Δένεις γυναίκες με χειροπέδες και ύστερα μιλάς για τη φύση του ανθρώπου. Μην είσαι απόλυτη. Πάντοτε ήσουν απόλυτη. Είναι πιθανό τα πράγματα να μην είναι έτσι όπως φαίνονται. Σωστά. Και αυτό είναι πιθανό. Κολλάω, το μέλι ξεραίνεται. Τι είπες? Μερμήγκι. Καλά, τι κάνεις, έτσι ένα μερμήγκι είναι. Τι το φοβάσαι? Δεν το αντέχω. Στην εξοχή υπάρχουν μερμήγκια, αγάπη. Δεν το αντέχω, σου λέω. Ένα μερμήγκι είναι, τι θα σου κάνει ένα μερμήγκι? Δεν το φοβάμαι, με τσιμπήσει. Τα μερμήγκια δεν έχουν κεντρική. Είμαι λαγκόστο! Τα μερμήγκια δεν έχουν δόντια. Δεν ξέρω αν έχουν καν στόμα. Δεν υπάρχει λάρβα χωρίς στόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχει κάτι σαν στόμα, αλλά σαν δεν μπορεί να σε φάει. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι τα μερμήγκια μπορούν τα πάντα. Φαίνεται πως μύρισε το μέλι. Θες να στην πλάτη μου. Ναι, μόνο μια χάρη σε παρακαλώ. Άκουσε με λιγάκι. Ας το να φύγει. Μην το λιώσεις. Άκουσε με λιγάκι. Μην το λιώσεις. Μην το λιώσεις. Μην το λιώσεις. Μπέλ! Δεν το νιώθω πια. Σου είπα ή δεν σου είπα να μην το λιώσεις. Και σου είπα! Ελπίζω να το έλειωσα. Αν απλώς έφυγε, ξανάρθει. Ευτυχώς που υπάρχουν οι σικιουριτάδες. Βέβαια, ευτυχώς. Γιατί το λες αυτό τώρα? Γιατί η βροχή θα σταματήσει. Τι σχέση η βροχή? Σταματήσει η βροχή. Ναι, το είπες αυτό. Και όταν σταματήσει θα βγουν. Ποιοι θα βγουν? Τα μερμήγκια. Από πού θα βγουν? Από τις τρύπες τους, από τις μερμικοφολιές. Εγώ είναι αδιάφορο. Δεν σου είναι καθόλου αδιάφορο. Ξέρεις τι συμβαίνει στα μερμήγκια όταν βρέχει? Ζουν ένα κατακλυσμό. Μαζεύονται στις μερμικοφολιές για να προστατευτούν. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να με νοιάζει όλο αυτό. Όταν όμως σταματήσει η βροχή, βγαίνουν έξω για να γιορτάσουν τη ζωή. Ας γιορτάσουν όσο θέλουν. Θα έρθουν σε σένα. Σε μένα? Γιατί σε μένα? Γιατί τους έλειωσες τον δικό τους. Δεν είμαι μόνο που έλειωσα ένα μερμήγκι. Να τους το πεις. Τι μαλακίες, Αποστολή, είσαι ανώμαλος, ε! Να τους το πεις και αυτό. Ότι εγώ φταίω όπως που είμαι ανώμαλος. Και εσύ δεν μπορεί να μου κάνει, εσύ δεν είπε δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Εγώ είπα ότι ένα μερμήγκι δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Ναι, αυτό είπε. Εσύ όμως είπε ότι τα μερμήγκια μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και έχει δίκιο, αγάπη μου. Τα πολλά μερμήγκια μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ναι, βέβαια, μπορούν να με αφανίσουν από προσώπου γη. Τα μερμήγκια μπορούν να αφανίσουν όλη την ανθρωπότητα. Αν θελήσουν να έρθουν, σε αφανίζουν. Αυτό δεν έχουν δόντια. Δεν χρειάζονται δόντια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σε σκεπάσουν. Ό,τι σκεπάσουν το καταπίνει. Ό,τι σκεπάσουν. Ό,τι σκεπάσουν. Εγώ δεν τα έχω δει ποτέ μου να σκεπάζουν οτιδήποτε. Βρέθηκες ποτέ σου αλλημένη με μέλι στην εξοχή? Λες ότι να είναι, έσχαζω μαλάκας. Ευτυχώς, αγάπη μου, βρέχει όμως. Βρέχει. Και όταν σταματήσει η βροχή θα έρθουν οι σεκιουριτάδες. Λες μαλακές, αλλά θα έρθουν οι σεκιουριτάδες, θα τελειώσουμε. Ελπίζω να μην αργήσουν. Ελπίζω να με γαμίσουν. Κάποιος πρέπει να με γαμίσει απόψε. Μακάρι να βιαστούν. Μήπως θες να γαμίσουν και εσένα? Δεν καταλαβαίνεις, ε. Α, αυτό είναι. Θες να γαμίσουν και έτσι. Δεν καταλαβαίνεις, έτσι. Αφού τέτοιο ήσουν πάντα. Δεν θυμάσαι τότε στην Βενετία? Στην Βενετία. Που σε βρήκα να γλύψει τον υπάλληλο του room service. Τώρα είσαι θυμωμένη, γέλος ορτινά. Κοίτα με, δεν σε σταμάτησες καν. Με κοίτας με γουρλωμένα μάτια και συνέχισες να ρουφάς. Να μην αφήσεις μια σταγόνα σπέρμα. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Πάντα έψαχνες κάποιον να σε γαμίσει. Ακόμα και την ημέρα του γάμου. 2 ώρες πριν παντρευτούμε, ζωπεσμένο στα 4 και γαμιώσουμε. Θυμάσαι τι μου ευχήθηκες όταν πήραμε το κρασί? Δεν θυμάμαι, προφανώς έπρεπε από νωρίς για να ξεχάσω. Ευχήθηκες να πεθάνουμε μαζί. Με τον ίδιο ρόχο. Φαντάζομαι πόσο μεθυσμένη ήμουν. Και εγώ σου απάντησα πως μόνο σε εσένα πιστεύω. Σε ειδονίζει αυτό, έτσι? Ποιο? Σε ειδονίζει. Φέρνεις γυναίκες στο απομονωμένο σπίτι, τις δένεις ένα μεσαιωνικό κρεβάτι, σπασαλίβεις με μέλι και ύστερα τους κάνεις ένα κήρυγμα για την αγάπη. Τα φαινόμενα συχνά απατούν, πίστεψε. Μιλάς για πίστη, σε ανθρώπους που είναι δεμένοι με χειροπέδες. Οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς φοράνε χειροπέδες. Ξεκίνησε το τραγούδι. Ναι, ποιος το έβαλε? Το ξέρω, μπήκε από μόνο του. Τι θα πει μπήκε μόνο? Αυτό που ακούς, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς μπήκε μόνο το αρχίδι? Βλέπεις να κρατάω στα χέρια μου κανένα τηλεκοντρόλ. Το έχεις προγραμματίσει, το στέλνω να παίξω από πριν. Δεν το είχα προγραμματίσει, δεν ξέρω να προγραμματίσω. Τότε έχεις κάποιον άλλο να μας έτσι. Δεν έχω κανένα εδώ μέσα. Έχεις κα...
κάποιον που κρατάει το πλεκοντρόλ. Δεν υπάρχει κανένα. Έχει το γαμιά σου εδώ μέσα, παιδί. Δεν υπαρκάζει τίποτα σου εδώ μέσα. Καμιά του καριόλι που είσαι, πιέσαι εκεί. Δεν υπαρκάζει καμιά σου. Δεν θέλω να με καμίσει κανένα. Δεν υπάρχει μακάρι να υπήρχε. Α, το δίνω τη συμφωνία, θα είναι δώρο από μένα. Μακάρι να υπήρχε. Έλα, αν θε να τα καταπιόλα. Μακάρι να υπήρχε ένα τυπικό. Αν θε να τα πουλήσει, να τα πουλήσει ένα. Ό,τι έχει λύσει. Άλλο είναι. Ό,τι πε. Ξέρεις καλά πως είναι άλλος. Ποιος άλλος. Ξέρεις. Ποιος άλλος. Ποιος άλλος Αρχίδη. Θεός. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Για αγάπη. Θες τώρα να μπεις μέσα μου. Νομίζεις πως σου λέω ψέματα. Γιατί τώρα το θέλω πολύ. Νομίζεις πως δεν παγιδεύτηκα με τις χειροπέδες. Πως έχω στα χέρια μου κρυμμένο το κλειδί. Θέλω πάρα πολύ αγάπη μου, θέλω να ενωθούμε. Πριν με έβριζες. Πριν ήταν πριν. Όταν ακούω το τραγούδι μας, θυμάμαι τα παλιά. Το τραγούδι μας. Ναι. Αυτό δεν ήταν το τραγούδι μας. Με αυτό το τραγούδι δεν γνωριστήκαμε σε εκείνο το πρωτοχρονιάτικο πάρτι. Με αυτό. Και θυμάσαι τι μου είπες. Βοήθησε. Μου είπες πως αυτό θα είναι το τραγούδι μας. Και σε ρώτησα τι σημαίνει αυτό. Με ρώτησες. Και θυμάσαι τι μου απάντησε. Θυμάμαι. Πως αυτό το τραγούδι θα παίξει και την ώρα του θανάτου μας. Αυτό το τραγούδι θα παίξει αγάπη. Ιστορία δεν είναι μόνο. Ιστορία μιας αγάπης. Ιστορία μιας αγάπης. Θα έρθεις λοιπόν, έχω την ανάγκη σου. Δεν μπορώ αγάπη. Έχω την ανάγκη σου, λέω. Κι εγώ σου λέω πως είμαι παγιδευμένος με τις χειροπέδες. Δεν μπορώ αγάπη. Επιμένεις λοιπόν. Επιμένω σε τι. Επιμένεις σε μια γελιότητα, σε μια σαχλή φάρσα που δεν μπορεί να πείσει κανέναν. Δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. Ποτέ σου δεν με πίστευες. Και κουράστηκα με τα ηλίθια παιχνίδια σου. Ποτέ σου δεν με πίστευες. Αυτό σου έλεγα πάντοτε. Πως πρέπει να μάθεις να πιστεύεις. Θα θέλω σιωπή, σκάσε. Μπορείς να πιστεύεις σε κάτι. Άντε και γαμίσου! Στο Θεό. Πιστεύεις στο Θεό. Δεν πιστεύω σε κανέναν. Είχες προγραμματίσει το Στέλνο να παίξει το τραγούδι. Δεν το είχα προγραμματίσει. Δεν ξέρω να προγραμματίζω. Στα αλήθεια δεν καταλαβαίνεις. Να καταλάβω τι. Τι γίνεται με εμάς, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Γιατί είσαι ένας ανώμαλος, γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Έχεις ακούσει για τον αναχρονισμό του Δάντη. Εσύ είσαι ο ανώμαλος, άσε το Δάντη στην ησυχία του. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Δάντης βάζει τον Οδυσσέα να διηγείται πώς τον κατάπιε την κοιμισμένη θάλασσα. Ένας βασανιστής. Και τότε ο Οδυσσέας, για να εξηγήσει τη μανία του κύματος, λέει μια τρομερή κουβέντα. Κομ άλτρου υπιάκουε. Συγχαμένο αρχίδι που βασανίζει γυναίκα. Όπως το θέλησε ο άλλος. Ο άλλος σου γαμιότανε με τους εργάτες στο διάλογο. Όπως το θέλησε ο άλλος. Μην μένει πουτάνε, όχι αστεία. Σε ποιος είναι ο άλλος. Αδριανός μπασταρδάκι. Ο άλλος είναι ο Θεός. Ναι, ο Θεός είναι. Γι' αυτό μιλάνε για αναχρονισμό. Γιατί ο Οδυσσέας σαν κυδωλολάτρης εδώ μιλάει για το Θεό. Τι σχέση έχει όλο αυτό με εμάς εδώ πέρα. Έχει. Είσαι ανώμαλος, εσύ με πλήρωσες να έρθω εδώ. Ακούς την βροχή. Να σου πω, δεν υπάρχει βροχή και βαρέθηκα να συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω πως σκοπάς σιγά σιγά, δεν θα κρατήσει κάτι. Δεν υπάρχει βροχή, υπάρχουν μονάχα οι ανομαλίες σου. Μα στα αλήθεια δεν καταλαβαίνεις. Ε. Τώρα θα μου μιλήσεις για το Θεό. Εσύ δεν το πιστεύεις. Πώς σου λες μας τυχαίνει ένα αρχίδι που θα σε δέσει να σου μιλήσει για το Θεό. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Εσύ τα κάνεις όλα. Αυτός έκλεισε τις χειροπέδες. Εσύ το έκανες. Αυτός βάζει το τραγούδι στο στέρεο. Αυτός τώρα κοπάζει την βροχή. Εσύ το έκανες. Είμαστε στο χέρι του αγάπη μου. Απ' την αρχή είμαστε στο χέρι του. Εσύ τα κάνεις όλα. Και το παιδί. Εκείνο το βράδυ που σήκωσε πήρε. Ποιο βράδυ! Αυτό το έκανε. Το ξέρει πω αυτό το έκανε. Εσύ τα κάνει όλα, κύριε. Είμαστε στο χέρι του αγάπη μου και το ξέρει. Θα έρθουν οι σεκιουριτάδε. Θα έρθουν και θα σε γαμίσουν. Αν το θέλει ο Θεό, θα έρθουν. Θα έρθουν πάλι ο Πούστη. Ελπίζω μόνο να μην αργήσουν. Δεν χρειάζεται να ελπίζει τίποτα. Η βροχή δεν θα κρατήσει για πολύ. Ελπίζω να μην ξεχαστούν. Τι θα γίνει, θα έρθουν τα μερμήγκια. Ελπίζω πω θα έρθουν οι σεκιουριτάδε. Σε πρωτήτρα δεν θα ξεχαστούν. Και εσύ δεν σε νοιάζει. Εγώ το έδωσα από μερμήγκι, δεν το είδες εσύ. Κάθηκε σε μένα. Τι είσαι κανείς στα μερμήγκια. Όλοι έχουμε λιώσει κατά λάθος ένα μερμήγκι. Το κατά λάθος δεν μετράει. Όλα μετράνε. Επιπλέον είμαι ο άντρας σου. Έχουμε να το μοιραστούμε αυτό που έκανες. Θα ξέρουν τα μερμήγκια ότι είμαστε ζευγάρι. Θα ξέρουν ότι μας βρήκανε μαζί. Και θα μας φάνε μαζί. Θα μας σκεπάσουν. Άντε λοιπόν να το δω. Δεν θα το δεις. Θα έρθουν οι σεκιουριτάδες σου και δεν θα το δεις. Και έτσι θα μείνουμε με τις ωραίες περιγραφές. Έτσι θα μείνουμε. Υπό μία έννοια κρίμα. Θα ήταν ευκαιρία να γνωρίσω τον κόσμο των μυρμηγκιών. Καλύτερα να τον γνωρίσεις από ένα ντοκιμαντέρ. Άλλη χάρη έχει η προσωπική επαφή. Το άγγιγμα με τον άλλον. Ο καθένας προχωράει με ό,τι βρίσκει. Σωστά. Με ό,τι βρίσκει. Θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που είδα κάποτε στην τηλεόραση. Για ένα Κινέζο γλύπτη
που έφερνε γλυπτά. Ναι, τι σχέση είναι αυτό τώρα. Μα αυτός ο Κινέζος έφτιανε γλυπτά με μυρμήγκια. Με τι να έφτιανε? Με μυρμήγκια. Με ζωντανά μυρμήγκια. Είσαι μεγάλο νούμερο τελικά, έτσι. Ψυχανόμαλος με τη φούλα. Είχε ξεκινήσει από ένα χωριό της Κίνας. Έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Δούλευε με ένα πινέλο και με ζαχαρόνερο. Ουσιαστικά τα καθοδηγούσε τα μυρμήγκια με αυτό και έλα, τα κόλλαγε. Και έφτιαχνε αντικείμενα από μαύρα ζωντανά μυρμήγκια. Αντικείμενα που κουνιόντουσαν. Έφτιαχνε τραπέζια, καρέκλες, αρθοδοχεία με λουλούδια. Κανένα οδονητή με μυρμήγκια δεν έφτιαχνε. Τη δόξα όμως τη γνώρισε με τις μεγαλύτερες συνθέσεις. Με αυτές έγινε διάσημη. Σαν τη δίχη του. Το πρώτο του μεγάλο έργο ήταν φυσικά ένα γιγαντιαίο αγάλμα του Μάου. Μόλις ολοκληρώθηκε, οι αρχές δώσανε διαταγή να βαθσαμωθούν τα μυρμήγκια. Για να μείνει το έργο στην αιωνιότητα. Και τι έγινε? Μόλις τα μυρμήγκια βαλσαμώθηκαν, ζάρωσαν. Πάντοτε τα σώματα ζαρώνουν όταν πεθαίνουν. Και έτσι το τεράστιο γλυπτό ξεφούσκωσε. Έγινε σαν ένα άγαλμα προμορφωμένου τέρατος. Με συνοπτικές διαδικασίες το ρίξανε στον κλίβανο και το κάψαν. Στον κλίβανο τι έγινε, το κάψαν κι αυτό? Παραδόξως όχι. Πήρε μια παραγγελία. Να κάνει σε γλυπτό την προσκύνηση των μάγων του Λεωνάρδο. Τη θυμάσαι? Θυμάσαι τον πίνακα όταν πήραμε και τον είδαμε στη Φλωρεντία? Θυμάσαι την Παναγία, αυτό το μικρό κοριτσάκι? Θυμάσαι αυτό το τεράστιο βρέφος που κρατάει στην αγκαλιά? Τους μάγους, γονατισμένους και φοβισμένους δίπλα τους, θυμάσαι? Θυμάσαι τους αλαφιασμένους βοσκούς? Αυτό το αγριεμένο πλήθος που τους κοιτάσαι? Αυτά τα φινιασμένα άλογα που τρέχουν δεξιά και αριστερά, τα θυμάσαι? Τα τείχη που τους περικλείουν? Αυτή τη σκάλα που δεν οδηγεί πουθενά? Και το δέντρο πίσω τους? Το ξερό μαύρο με δέντρο, το θυμάσαι? Του φέρανε μυρμήγκια από κάθε γωνιά της Κίνας. Προχώρα τώρα και στο ωραίο. Δεν υπάρχει κανένα ωραίο. Κάποια στιγμή, και ενώ αυτός δούλευε σε μια λεπτομέρεια του δέντρου, όλα τα μυρμήγκια γύρισαν κατά πάνω του και τον σκέπασαν. Είπε κάτι σπουδαίο όταν το σκέπασαν? Δεν ξέρω. Δεν ξανακούστηκε λέξη αυτή. Και όλα αυτά τα είδε στο ντοκιμαντέρ. Ναι. Θυμάσαι το όνομά του? Νι πάει το. Τι σημασία έχει αυτό που με ρωτάς? Μοιάζουν τα ονόματα των Κινέζων. Είχε μεγάλο καρναβάλι. Με πιστεύεις? Όχι, δεν σε πιστεύω. Κι εγώ δεν το πίστευα. Όταν έβλεπα στο ντοκιμαντέρ τα γλυπτά του που ήταν μαύρα, ζωντανά και κουνιόντουσαν. Δεν υπάρχει τέτοιο ντοκιμαντέρ. Το ζούλησα από το μυαλό σου. Και είναι τόσο σαχρή ιστορία. Δεν μπορεί να την πιστέψει ένα παιδί. Το ντοκιμαντέρ υπάρχει. Και εσύ μου ζήτησε να μάθει στη συνέχεια. Είσαι στα αλήθεια σούργητο. Ποτέ σου δεν έβλεπε ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Διάσπο, να είναι όμορφο. Ποτέ σου δεν έβλεπες ντοκιμαντέρ. Τα σνόμπαρες. Προτιμούσες ταινίες. Δεν μου λες. Η βροχή κρατάει ή έχει κοπάσει? Κρατάει ακόμα. Αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ. Νομίζω πως δεν θα κρατήσει για πολύ. Και από όταν τελειώσει, πότε θα έρθουν τα μυρμήγκια? Λογικά δεν θα αργήσουν. Αλλά πρωτύτερα θα έρθουν οι σεκιουριτάδες σου. Αλλά αν έρθει να μείνει και εσά, δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Επειδή είμαστε ζευγάρι. Μάλλον γι' αυτό. Και για πες μου, πώς γίναμε ζευγάρι? Προφανώς ήταν να συναντηθούμε. Ο άλλος. Μπορεί ο άλλος. Μπορεί και η τύχη. Και πώς αγαπηθήκαμε? Πώς σε αγάπησα, θες να πεις. Εσύ δεν με αγάπησες ποτέ. Και τότε γιατί σε μαντρεύτηκε η αγαπητά σου? Από ανάγκη. Δεν άντυχε στον εαυτό σου. Τι είχε ο εαυτός μου? Δεν πίστευε σε τίποτα, αγάπη μου. Δεν μπορούσε να πιστέψει. Και εσύ δεν μου ανέβαινε πίστη. Εγώ θα σου έκανα τη δουλειά σου σαν να ήμουν υπάλληλο. Ποια δουλειά μου? Το παιδί. Ήθελε κάποιον για να σου κάνει το παιδί. Και δεν υπήρχε άλλο να μου κάνει το παιδί, δεν έχει τα μούτρα σου. Εγώ ήμουν αβολικό. Πάντοτε συμφωνούσα. Σου το είπα και πριν. Σαν να ήμουν υπάλληλο. Και εσύ γιατί συμφωνούσε? Γιατί εγώ σ' αγαπούσα. Σοβαρή φίλε. Πολύ ρομαντικό μα βγήκε. Γι' αυτό που θα να δένει γυναίκε. Πάντοτε λέγεις πως δεν υπάρχει αγάπη, πως υπάρχουν μόνο οι ανθρώπινες ανάγκες. Εγώ τα έλεγα αυτά. Εσύ τα έλεγες. Τέτοιες μαλακίες έλεγα. Ονόμαζες ανάγκες τις αισθήσεις σου. Ήμουν στο κρεβάτι μας, το πιάνε. Μάλλον ήταν μια αποτυχία. Αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι άλλαζες τους εραστές αντά που κάμισες. Προφανώς δεν θα μπορούσε να καμίσεις. Θα σου άρεσε να δένεις και να λες ιστορίες. Έκανες έρωτα μαζί μου μόνο και μόνο για να πιάσεις το παιδί.
Γιατί ήθελα να διονύσω το είδος σου. Με ήθελες για πατέρα του παιδιού σου, πρόσφερα ασφάλεια. Και εσύ γιατί το ανεχόσουν όλο αυτό. Γιατί εγώ σ' αγαπούσα. Δηλαδή μου είναι πουτάνα, μια καριόλα κερατά. Δεν είπα εγώ, δεν είπα εγώ. Όχι, εγώ, όταν σε ξεφτύλιζε. Αρκούσα να μου μιλήσει ανθρωπικός ιδρώτας και χυμούσα. Τα ανθρωπικά η γάτα να κάνει ξύλο για μένα. Δεν με πειράζει τίποτα από αυτό. Σε πειράζει, εσύ μ' αγαπούσε εγώ σκυλογαμιόμουν. Δεν με πειράζει. Και τώρα με τιμωρήσαμε, πέρα συρθώ και να παρακαλέσω. Γιατί να το κάνω αυτό, τι θα κερδίσω. Θα εκδικηθείς. Όπως εκδικούνται τα μερμήλια. Δεν θέλω να εκδικηθώ. Θέλω ταπεινώσει. Η ταπείνωση δεν οδηγεί στην αγάπη. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιον να σε αγαπήσει ταπεινώνοντάς τον. Δεν γαμιέσαι που μιλάς για την αγάπη. Πάλι ο Αρχίδη. Πώς δεν ξέρεις από το κρεβάτι. Αγάπη είναι κάτι άλλο. Πώς δεν τρεπούστη. Αγάπη είναι να πιστεύεις δίχως όρους. Έχει πόσο. Όπως αγάπησες τότε το παιδί σου. Το παιδί μου. Σε είδα. Σε είδα πως το κοιτούσες όταν στο φέρανε στο διευτήριο. Είδα το βλέμμα σου. Θα τα ακούμπησες στο λαιμό σου. Πώς το είδες? Ήμουν εκεί, βιντεοσκοπούσα. Α, έχουμε και βίντεο από τη Γέννα. Εσύ μου ζήτησες να το κάνω. Και σκοπεύουμε να το δούμε μαζί με το παιδί όταν το μεγαλώσει, σωστά? Όχι. Γιατί όχι? Το βίντεο δεν υπάρχει πια. Γιατί? Ξέρεις γιατί. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρεις γιατί. Τι είναι, γαμώτο? Δεν ξέρω. Εσύ το κάνεις. Δεν το κάνω. Εσύ το κάνεις, Αρχίδη. Πώς μπορώ να το κάνω εγώ, πώς μπορώ να σβήσω όλα τα κεριά εγώ. Έχεις κάποιο κόλπο, γαμώτος? Ποιο κόλπο, τα είδες στα κεριά. Στα μάτια θα σε παρακαλώ, σταμάτα. Σε παρακαλώ, θα σου επιστρέψω τα λεφτά που κατέθεσες στο λογαριασμό μου, σταμάτα. Σταμάτα το γαμώτο! Ξέρεις πως δεν το κάνω. Σταμάτα τι σου λέω. Εκείνος το κάνει. Τι λόγο θα έχει να το κάνει. Δεν ξέρω, αλλά εκείνος το κάνει. Μαλακίες. Εκείνος το κάνει. Εκείνος δεν υπάρχει. Εκείνος το κάνει. Δεν υπάρχει. Είναι μόνο ένας αναχρονισμός με αναστολή σε μυαλό. Όλος ο κόσμος είναι ένας αναχρονισμός. Γαμιέται. Ο Θεός σου γαμιέται. Όλος ο κόσμος. Γαμιέται με τον Πάφαλη βασανιστέ. Όλος ο κόσμος είναι μια συμφωνία με τον Θεό. Και το τραγούδι παίζει. Αφού εσύ τα αίσθησες όλα αυτά. Πιστεύω στην αγάπη μας. Στην αγάπη μας. Στην αγάπη μας. Δεν γελείω αυτό. Δεν γελείω αυτό. Αφού είπες ότι ποτέ δεν σ' αγάπησε. Ναι, αλλά είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και τα πάντα είναι πουθενά. Ακόμα και η αγάπη. Προπάντων η αγάπη. Λένε πως έρχεται από το πουθενά. Το πουθενά. Όλη η ζωή ξεκινά από το πουθενά. Τι σκέφτομαι. Πως δεν αγγιχτήκαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πες να αγγιχτούμε. Δεν γίνεται. Είμαστε δεμένοι με σκυλοπαίδες. Εν δώσουμε τα πόδια μας και θα κυφτούμε. Γίνεται! Δεν γίνεται! Δεν γίνεται αυτό. Παράξενο. Ποιο πράγμα. Σκέφτομαι πως μπορεί ο πεζερός του παππού του πατέρα σου να έφτιαξε αυτό το κρεβάτι μόνο και μόνο για να μην αγγιχτούμε. Τίποτε καλό λοιπόν. Τι εννοείς τίποτε καλό. Τίποτε καλό δεν θυμάσαι από μένα. Από σένα. Από τη ζωή μα. Θυμάμαι στιγμές. Ποιες στιγμές? Πολλές στιγμές. Πες μου μία. Είναι πολλές. Πες μου μία. Μόνο μία δεν μπορώ να διαλέξω, είναι πολλές. Προφανώς, όταν γέννησα, όταν είδες να γεννιέται το παιδί μας. Ναι, ίσως αυτή. Ίσως. Θες την αλήθεια? Φυσικά. Νομίζω ότι δεν είναι η γέννα του παιδιού. Και ποια ήταν? Νωρίτερα. Στη Βενετία. Στη Βενετία. Α, τότε που πήγαμε γαμήλιο ταξίδι. Τι
την τελευταία μέρα της Βενετίας. Τι έγινε τότε? Ήρθε το απόγευμα. Ναι, πάντοτε έρχεται το απόγευμα. Ήρθε το απόγευμα και ήμασταν στο Τοξοντούρ. Κάπου θα ήμασταν. Και περπατώντας, βγήκαμε στη Σάντα Μαρία ντε λα Σαλούτη. Προφανώς είναι εκκλησία αυτό. Είναι μια λευκή μαρμάρινη εκκλησία με μπαρόκ τούλου. Μοιάζει σαν σταγόνα γάλα στο παλιό μαύρο έργο. Εσύ είσαι ποιητής τελικά. Την έκτισαν για να δοξάσουν την Παναγία που γλίτωσε την πόλη από την Πανούπλα. Όλες οι εκκλησίες έχουν μια απονεμένη ιστορία. Φτάσαμε αργά εκεί. Και καθίσαμε στην πίσω πλευρά. Σε ένα μαρμάρινο πακάκι. Ο ήλιος έγινε. Η λιμνοθάλασσα ρουφούσε τη μέρα. Γέμισε τον ουρανό. Έγερες πάνω. Μου είπες ότι ήταν πολύ ωραία. Και μου ζήτησες να σου υποσχεθώ πως θα ξαναγυρνούσαμε σε εκείνο τον ελληνικό. Και τι άλλο? Τίποτα. Μόνο που έλειωσε στο μπράτσο μου την ανάσα σου. Και μετά τι έγινε? Καθίσαμε έτσι 2-3 λεπτά και μετά σηκώθηκες να φύγω. Αυτό ήταν όλο? Αυτό. Και γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Γιατί σε αυτά τα 2-3 λεπτά σκέφτηκα πως ίσως είχαμε μπροστά μας κάτι πολύ μεγάλο. Και ήθελα να σου το πω. Να μου πεις τι? Πως ίσως είχαμε μπροστά μας ένα ένδοξο δειλινό. Τι θα πει ένδοξο δειλινό? Ένδοξο δειλινό είναι ένα δειλινό που οι εραστές πεθαίνουν μέσα. Πώς πεθαίνουν? Πηγαίνουν, το κοιτάζουν και βυθίζονται βαθιά στο κέντρο του. Και πώς πεθαίνουν? Το πιστεύουν και πεθαίνουν. Και οι δύο μαζί. Και οι δύο μαζί. Δεν γίνεται να πεθάνεις από δειλινό. Γίνεται. Αν το πιστέψουν και οι δύο γίνεται. Έχει πεθάνει ποτέ κανείς έτσι? Λένε πως έχουν πεθάνει πολλοί έτσι. Πότε? Παλιότερα. Τους προηγούμενους αιώνες. Είναι αυτό που οι ποιητές του ρομαντισμού ονομάζουν ένδοξο δειλινό. Οι ποιητές είναι ψεύτες. Όχι πάλι. Και γιατί δεν μου το είπες τότε, όλο αυτό με το ένδοξο δειλινό? Δεν ξέρω, ίσως και να φοβήθηκα. Να φοβήθηκες τι? Πως δεν θα με πιστέψεις. Δεν είχες κι άδικο? Δεν είχα άδικο. Και τώρα? Τώρα τι? Τώρα τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε? Τώρα προφανώς περιμένουμε τους εγκυρουτάδες. Το ένδοξο δειλινό, λέω. Τι θα κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε? Ξέρω εγώ. Μήπως να το προσπαθήσουμε. Τώρα. Τώρα, ναι. Αφού και βραδιά σου. Τι σημασία έχει? Ρωστά, τι σημασία? Εμείς θα πούμε ότι καθόμαστε στο παγκάκι πίσω από τη Σάντα Μαρία ντε λα Σαλούτε. Θα το πιάσουμε από εκεί που το σκέφτομαι. Πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί να μην το πιστέψουμε? Εμείς θα είμαστε που το ζούμε. Σωστά. Εμείς θα είμαστε που το ζούμε. Πάμε. Βλέπεις, αγάπη? Βλέπω. Βλέπεις μέσα? Νομίζω πως βλέπω. Αν έσβηναν τα κεριά θα έβλεπα περισσότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως θα τον παρακαλούσαμε να τα σβήσει. Πρέπει να τον πιστέψω. Και αν υπάρχει, τώρα θα περάσει στο επόμενο στάδιο. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Το στάδιο Β. Ποιο είναι το στάδιο Β? Το στάδιο βάζω τη μουσική. Ταιριάζει η μουσική σε ένα ένδοξο δειλινό, ε? Ναι, ταιριάζει. Εμπρός λοιπόν, αν υπάρχει, βάλε το τραγούδι μας. Το ακούσω. Ήρθε η ώρα να το πιστέψεις, λοιπόν. Όπως βλέπεις, η πίστη μου αναγνωρίζεται. Πίστεψέ μου. Πίστεψέ μου.
Προφανώς δεν το πιστέψατε. Φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά ένδοξο το δειλινό μας. Δεν το πιστέψατε. Γιατί μιλάς και για τους δυο, αφού είσαι βέβαιος πως εγώ φταίω. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό εννοούσες. Πως δεν το πίστεψα. Δεν με νοιάζει ποιος φταίει. Αν δεν το πιστέψω και οι δυο, φταίνουν και οι δυο. Ξέρεις κάτι, πράγματι δεν το πίστεψα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το πιστέψεις. Όχι, δεν το προσπάθησα καν. Δεν ήσουν έτοιμο. Έστω, δεν ήμουν έτοιμο. Δεν πειράζει. Όσο ζούμε μπορούμε να ελπίζουμε σε μια επόμενη φορά. Βέβαια. Όσο ζούμε μπορούμε να ελπίζουμε. Μονάχα να αγγιχτούμε δεν μπορούμε. Ίσως τα φαινόμενα να απατούν. Αλήθεια. Σκέφτηκες τι θα γινόταν αν πεθαίναμε λίγο πριν μέσα στο ένδοξο δειλινό. Τι θα γινόταν. Να μας βρίσκανε δύο πεθαμένους. Δεμένου σε ένα τεράστιο κρεβάτι σε ένα αρχοντικό τη εξοχή. Θα μα βρίσκανε οι σεκιουριτάδε, θε να πει. Γιατί αν δεν ήταν οι σεκιουριτάδε, δεν θα βρίσκανε τίποτα. Γιατί κάποτε κάποιο θα περνούσε από εδώ. Αν δεν έρθουν οι σεκιουριτάδε, αύριο το πρωί θα έχουν απομείνει μόνο οι χειροπέδε. Γιατί θα μα εξαφανίσουν τα μυρμήγκια. Ναι. Μάλιστα. Δεν το πιστεύει. Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι με ταΐζεις εξωφρενικέ παπαριέ. Όπω ξέρει, δεν εκπλήσωμαι. Και με προσβάλλεται μόνο που σκέφτηκε ότι μπορώ να πιστέψω ένα τόσο χοντρό παραμύθι. Λυπάμαι που προσβάλλεσαι και συνάμα χαίρομαι. Χαίρεσαι γιατί. Γιατί σε λίγο θα έρθουν οι σεκιουριτάδες σου και έτσι. Γιατί και έτσι τι. Έτσι δεν θα δεις τη συνέχεια. Να δεν γαμίσουμε τη συνέχεια. Θες να σου πω μια ιστορία. Όχι, δεν θέλω. Έχει να κάνει. Δεν θέλω σωστά. Μα έχει να κάνει με αυτό το σπίτι, με αυτό το κρεβάτι. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω τα ψέματά σου. Θέλεις να ξέρεις. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν. Θα την γαμίσω. Πρόκειται για τον πεθερό του παππού του πατέρα. Να πάει να γαμηθεί και ο πεθερός και ο παππούς και ο πατέρας και όλοι σας. Μα καλά. Δεν σου κάνει εντύπωση που τον λέω έτσι και δεν τον λέω ο προπάπους του πατέρα μου. Έχω σοβαρότερα προβλήματα από αυτό! Είναι και δικό σου πρόβλημα αυτό, πίστεψέ με. Είμαι δεμένη σε ένα κρεβάτι αρχίδι και απέναντι μου ένας ανώμαλος. Είσαι δεμένη στο κρεβάτι του αγάπη μου. Τι σχέση έχει αυτό με την ανομαλία σου, πάντα μαλάκα. Όλοι έτσι τον λένε. Γρήγορα κατάλαβα πως κάτι κρύβεται εδώ πέρα. Γιατί έναν από τους μεγαλύτερους βιομήχανους της χώρας να τον λες ο πεθερός του παππού του πατέρα μου. Είναι ανώμαλος όμως όλος και σόι. Έτσι θα ξεκέμαθε. Κανείς από την οικογένεια δεν μιλούσε. Είναι ιστορία ανώμαλη. Πράγματι. Τον θεωρούσαν ανώμαλη. Γιατί τι έκανε, πίδα και παιδάκια. Είχε ξεκινήσει από τίποτα. Και γρήγορα έφτιαξε τη μεγαλύτερη βιομηχανία του καιρού του. Χύτρες και μαγειρικά σκεύη. Ξέρω, πίδα και παιδάκια το αρχίδι. Ήταν ο καιρός που αυτά τα σκεύη κατέκλυσαν τον κόσμο. Έγινε πάμπλου. Και αυτός πήδαγε τα αγοράκια και χάριζε χύτρες στις μανάδες. Ήταν παντρεμένος. Με πέντε παιδιά που τα υπεραγάπησε. Και τα πήδαγε το αρχίδι. Είχε άλλο. Αγαπούσε πολύ τα άλογα. Τα άλογα και πες για τα παιδιά. Πήγαινε με τις ώρες στους στάβλους και τα φρόντιζε. Καφίδε μου καίγεται για τους στάβλους και τα άλογα. Σου καίγεται. Πίστεψε μου, σου καίγεται. Τι ετοιμάζεις. Ανάμεσα στα άλογα. Ήταν και ένα που τα αγαπούσε πιο πολύ μετά. Για λέγε κάτι μου λέει πως τώρα θα βγει το μεγάλο λαφράκι. Το είχε πει το λυκόφως. Τα αγαπούσε πάρα πολύ. Μέχρι σημείου παράνοιας. Λέγε, μου αρέσουν οι ανομαλίες. Κάποια στιγμή το λυκόφως αρρώστησε. Έπαθε κάτι σαν κατάθλιψη των αλόγων. Αδυνάτησε. Και αρνιόταν αυτά. Συγκινήθηκα. Μην είσαι βιαστική. Για μια φορά μην είσαι βιαστική. Ήταν ένα άλογο που έζησε πριν από 100 χρόνια. Κάθε μέρα πέθαιναν χιλιάδες παιδιά από την πείνα. Κάποιος στην ταινία του είπε ότι έπασχε από μια μυστηριώδη νεύρωση που θα μπορούσε να εγκατρευτεί μόνο με τον ήχο της βροχής. Ενώ εκτιματίωση θέση. Τότε ο πεθερός του παππού του πατέρα μου αγόρασε αυτήν εδώ την εξοχική κατοικία. Δεν είναι αλήθεια, καταλαβαίνεις αυτό. Νόμιζα πως εσύ θα το έχεις πιάσει. Να πιάσω τι! Αγόρασε αυτό το σπίτι. Και παρήγγειλε αυτό το κρεβάτι. Τόσο μεγάλο. Για να μπορεί να κοιμάται μαζί με το άλογο του. Δεν το πιστεύω, γαμιόταν το άλογο μου. Και να ακούνε τη βροχή. Τις νύχτες. Γαμιόταν το άλογο. Έτσι. Κλείστηκε σε αυτό το σπίτι. Μαζί με το λυκόφως. Προσέλαβε και φορά. Με αυστηρή διαταγή. Να μην αφήνουν κανένα να πλησιάσει. Σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα. Ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του. Κλείστηκε σε αυτό το σπίτι μαζί με το λυκόφως. Για μια εβδομάδα. Τάιζε στο στόμα με το κουτάλι. Τις νύχτες κοιμόντουσαν αγκαλιά. Περίμεναν για μια εβδομάδα. Την έβδομη μέρα ήρθε η βροχή. Έβρεχε για δύο μέρες.
Ήταν καλοκαίρι και είχε σε γνώση. Και μετά. Μετά. Η οροχή σταμάτησε. Και μετά τι. Και μετά τίποτα. Τι εννοείς, τίποτα. Εννοώ τίποτα. Δεν βρήκαν τίποτα. Μόνο το κρεβάτι. Αδιανό. Αυτό εδώ το κρεβάτι. Τι είναι. Ήρθαν τα μυρμήγκια και τους έφαγαν. Λένε πολλά. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε, με ενδιαφέρει τι έγινε. Ο καθένας διαλέγει την αριστείωση. Τι έγινε, θα μου πεις. Μόλις η ροχή σταμάτησε. Βγήκαν τα μυρμήγκια και τους κρύβασαν. Άλογο και ιδιοκτήτη. Θα σε πάρουν στο κινητό σου. Στο κινητό μου. Ναι. Δεν θα σε πάρουν πρώτα στο κινητό σου, αν δεν τους πάρεις. Ναι, ναι. Σωστά θα μου πάρουν. Οπότε θα τα ακούσουμε να χτυπάει και μετά θα υπολογίσουμε 20 λεπτά με μισή ώρα. Με το GPS θα το βρουν γρήγορα. Ναι, έτσι θα γίνει. Ευτυχώς θα γίνει έτσι. Γιατί βρισκόμαστε εδώ. Οι άνθρωποι. Γιατί βρισκόμαστε εδώ οι μην άνθρωποι. Μην κάνεις το μαλάκα. Μιλάω για εμάς τους δυο. Εσύ και εγώ, γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Εσύ γιατί είσαι εδώ. Τι εννοείς. Γιατί έρχεσαι σε αυτό το σπίτι. Γιατί βρίσκεσαι εδώ. Γιατί είναι ήσυχα εδώ. Μ' αρέσει να παίρνω τις στιγμές της γαλήνης. Ακούς και τη βροχή. Την ακούω. Και μετά. Μετά φεύγω. Δεν έχεις μείνει ποτέ. Όχι βέβαια, ποτέ. Γιατί φοβάσαι να μην σε σκεπάσουν τα μυρμήγκια. Και γιατί μονάχα εδώ σκεπάζουν τα μυρμήγκια τους ανθρώπους μετά τη βροχή. Γιατί εδώ είναι εξοχή. Πουθενά άλλο στον κόσμο. Μπορεί και σε άλλες εξοχές, αλλά εγώ αυτήν εδώ ξέρω. Και σήμερα γιατί ξεκίνησες να έρθεις εδώ. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο με κάθε άλλη φορά. Για ποιο λόγο. Για να ζήσω την εξοχή. Μάλιστα, και εμένα. Εσένα, τι. Εμένα γιατί με έφερες εδώ. Γιατί ήθελα να το μοιραστούμε. Να μοιραστούμε τι. Τη βροχή. Τη βροχή. Για την εξοχή. Σαν αγαπημένο ζευγάρι που είμαστε. Ναι, σαν ζευγάρι που είμαστε. Αγάπη μου. Ναι, αγάπη. Σαν ζευγάρι που είμαστε, αγάπη μου. Σαν ζευγάρι που είμαστε, αγάπη μου. Λοιπόν, κέρδισες. Κέρδισες, αγάπη. Δεν υπάρχει λόγος να το τραβάω. Τι να τραβάς. Δεν έχω υπομονή, είμαι εύκολο θύμα. Δεν σε καταλαβαίνω, αγάπη. Το κόλπο έπιασε, το παραδέχομαι. Ποιο κόλπο, το παραδέχεις. Το κόλπο με τις χειροπέδες. Δεν υπάρχει κανένα κόλπο, αγάπη μου. Όταν τα λέμε, ήμουν χαμένη εξ αρχής. Ήσουν σίγουρος. Σίγουρος γιατί. Ήσουν σίγουρος και απλώς θέλεις να βεβαιωθείς. Δεν σε καταλαβαίνω. Το ήξερες πως ήταν μπλόφα. Ποιο πράγμα. Πώς θέλεις να με κάνεις να το παραδεχτώ. Ευθυνόησες το κόλπο με τις χειροπέδες. Στην αρχή μου φάνηκε γελίο. Αλλά ομολογώ, όσο περνάει η ώρα, τόσο θαυμάζω. Σου είπα πως δεν υπάρχει κανένα κόλπο. Το κάνει τα ανακάτεψες. Ήθελες τάχα να μπει στη θέση του άλλου. Στα αλήθεια το ήθελα. Ήθελα, έβαλε τα μυρμήγκια. Σου είπα πως δεν. Για τον αναχρονισμό του δάσου. Σου είπα πως δεν. Όλα τα έβαλες αρχίδι. Χάρη στην ψυχραιμία. Το παραδέχομαι. Ποιο πράγμα, τι παραδέχομαι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει να κρατηθείς ψύχρεμα. Δεν το φέρεις, γαμημένε. Είμαι στη διάθεσή σου. Δεν υπάρχουν σκυροτάδες. Άνοιξε τις χειροπέδες σου και κάνε αυτό που να κάνεις. Ελπίζω να μπλοφάρεις. Δεν υπάρχουν σεκιουριτάδες, λέω! Για το γραφείο! Δεν υπάρχει γραφείο. Δηλαδή, δουλεύεις στο ίντερνετ χωρίς προστασία. Όλοι έτσι δουλεύουν στο ίντερνετ. Ελπίζω να μπλοφάρεις. Να μην αλήθει αυτό. Μπλοφάρεις. Από την αρχή αυτό κάνεις. Από την πρώτη ώρα το κατάλαβες πως δουλεύα μόνη, έτσι. Και το διασκέδαζες. Θα φως πανάρι. Θα μπορούσα να τραβήξεις για ώρες. Για ώρες. Τι λες τώρα. Τίποτα δεν λέω. Πες το πάλι. Πες το πάλι. Και στάθηκε επί την άμμονη της θαλάσσης. Αυτό είναι από τα Ευαγγέλια.
από την αποκάλυψη. Και γιατί το λες τώρα? Είναι τα λόγια που λέγονται πριν βγει το θηρίο. Το θηρίο είναι ο διάβολος. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα το θηρίο. Τι είναι όμως? Μπορεί να είναι και η αγάπη. Η αγάπη, και γιατί τη λένε θηρίο? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει απάντηση για αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω λοιπόν! Κάνε λίγο στοιχεία! Ήσυχα, ήσυχα. Προσπαθώ να ακούσω τη βροχή. Θα κάνεις κάτι με τη μασιά, έτσι. Με τη μασιά. Σε είδα πως την κοιτάς με την άκρη του ματιού σου. Δεν την κοιτάζω. Την κοιτάς και τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Υπάρχουν σεκιουριτάδες, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς να με σφάξεις και να με θάψεις το δάσκαλο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μονάχα σταμάτα να μιλάς για τα μερίνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις και μετά να πάμε παραπέρα. Γιατί μου το είπες ότι δεν υπάρχουν σεκιουριτάδες? Μόλις σου το είπα. Για να πάμε παραπέρα. Πού παραπέρα? Να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και ξέρεις εσύ ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Αλλά οι άνθρωποι πρέπει να προχωράμε. Και αφού σου είναι σίγουρο ότι πλοφάρω, τι θα κέρδιζες? Υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα απλώς να διασκεδάζεις με τη διαδικασία. Πολλοί το κάνουν. Είναι αυτό που λέμε μπλόφα για την μπλόφα. Και τι κέρδιζε τότε? Σταματάει να έχει ενδιαφέρον. Με λύνεις, κάνω πάνω και φεύγω. Έχει συμβεί πολλές φορές. Μάλιστα. Και αν εγώ όντως ετοιμάζομαι να σε σκοτώσω και να σε θάψω το δάσος. Τουλάχιστον θα πάμε παραπέρα. Εσύ έτσι κι αλλιώς καμένη θα είσαι. Ακριβώς, τουλάχιστον θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Ομολογώ ότι η σκέψη σου είναι εξαιρετική. Να ακούσω τώρα και τη δική σου. Ναι, θα ήθελα όμως να με προσέξεις. Θα σε προσέξω. Πρόσεξε με! Δεν μπλουφάρω. Και τι κάνεις? Βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Δεμένος με τις χειροπέδες. Απέναντί σου. Απέναντί σου. Δεν το καταλαβαίνω. Βρισκόμαστε ήδη στο επόμενο στάδιο. Τα κεριά γαμώτο. Ποιος θα τα προσφέρει τα κεριά? Βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο, αγάπη. Εσύ το κάνεις, αρχίδι. Δεν το κάνω. Σταμάτα το σου. Ξέρεις πως δεν το κάνω. Σταμάτησε, το σε παρακαλώ. Εκείνος το κάνει. Σε παρακαλώ. Εκείνος το κάνει. Τα δόντια σου. Τι τα δόντια? Μπορείς να κάνεις κάτι με τα δόντια σου. Τι να κάνω με τα δόντια? Να ανοίξεις τις χειροπέδες με τα δόντια σου. Τα δόντια μου είναι χαλασμένα. Δεν με ενδιαφέρει να τις μασείς με τα δόντια που έχεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν θα τα καταφέρω. Σε γαμώτο! Όχι, θα τα σπάσω. Είναι χαλασμένα τα δόντια μου. Γιατί σε έναν άντρα που θέλει να γαμίσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαλασμένα δόντια. Ο Καν το είπε και αυτό. Όχι. Είναι δικό σου. Δεν ωφελεί σε τίποτα να χάνουμε χρόνο. Γιατί τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να σκεφτούμε για την αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη! Πρέπει να το πιστέψεις. Άντε γαμίσου, αρχίδι. Κάτι μυρίζει. Τι? Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι μυρίζει. Τίποτα δεν μυρίζει. Τίποτα. Τίποτα δεν μυρίζει. Αυτά μυρίζουν. Τα μυρμήγκια. Σωστά. Τα μυρμήγκια μυρίζουν. Τα μυρμήγκια δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Μπορούν. Δεν μπορούν. Τα μυρμήγκια είναι αγαθά πλάσματα. Δεν θα μας φάνε. Θα μας σκεπάσουν. Και όμως ποιος δεν θα μας σκεπάσουν, θα μας λυπηθούν. Θα εκδικηθούν. Ποιον? Θα εκδικηθούν. Ποιον γαμώτο? Εμένα. Τι έχεις κάνει εσύ στα μυρμήγκια, αγάπη μου? Είχε πολλές μέδουσες εκείνο το καλοκαίρι. Τι σχέση έχουν οι μέδουσες? Και αλογόμυγες. Τι σχέση έχουν όλα αυτά, γαμώ την ψυχασθενία σου? Άμα σε τσιμπούσαν, κοκκίνιζε η κοιλιά σου ή τα μπούτια σου. Σαν έσκαγε μια φωτιά πάνω στο δέρμα σου. Εγώ στο πέσε ποιητή. Και τότε ο πατέρας αγόρασε τρία μπουκαλάκια. Ο πατέρας για παλιό μπάσταρ. Με του περαστικού έκανε η μάνα σου. Αγόρασε τρία μπουκαλάκια αμμονία. Παλιό μπαστάρ. Αγόρασε τρία μπουκαλάκια αμμονία. Φοβάμαι παλιό που στείλε. Τι σε φοβάμαι. Ανέβαζε αμμονία πάνω στο τσίπημα υποχώρηση. Τι σε φοβάμαι γιατί είσαι αξιολύπητο. Λε και η αμμονία να ρουφούσε το φαρμάκι από τις μέδουσες και τις μύγες. Για τα μυρμήγκια μιλούσες, γελίε. Και πήγαινα στο μπάνιο. Άνοιγα το ντουλαπάκι. Έπαιρνα το μπουκαλάκι και το μύριζα. Σαν να σου έπαινε ένα ειδονικό σουβλί στη μύτη. Στο κόλλο σου να το βάλεις το σουβλί. Ένα πρωινό είχε κύματα. Η μαμά δεν με άφησε να κατέβω στη θάλασσα. Δεν με ενδιαφέρουν ιστορίες με τη μαμά σου. Τριγυρνούσα στους λόφους με το κοκκινόχρωμο. Ναι. Κοίταζα κάτω δίχως σκοπό. Δεν με ενδιαφέρουν οι παιδικές αναμνήσεις. Και τότε είδα τη μυρμικοφωλιά. Ήταν μια σχισμή στο χώμα. Επιτέλους, φτάσαμε στα μυρμήγκια. Ήταν μια τεράστια μυρμικοφωλιά. Η πιο μεγάλη που είχα δει ποτέ στη ζωή. Πες το τώρα λοιπόν. Έσκυψα. Και κοίταξα με όλη τη δύναμη των ματιών μου. Και τα βλέπω όλα καθαρά. Πεντακάθαρα. Έβλεπα το σώμα των μυρμηγκιών. Τα πόδια τους. Το κεφάλι τους. Τις δαγκάνες τους. Το στόμα τους τα βλέπες? Τα έβλεπα να κινούνται.
να λειτουργούν μπροστά μου. Και τότε το ένιωσα. Ποιο? Αυτό. Το αίσθημα της αγάπης. Αγάπη για όλη τούτη την καθαρότητα. Είσαι άρρωστος. Γύρισα στο σπίτι. Πήγα στο μπάνιο. Άνοιξα το τουλαπάκι και πήρα το μπουκαλάκι. Μη συνεχίζεις, κατάλαβα. Γύρισα στο λόφο με το κοκκινό. Κανονικά δεν έπρεπε να βρω τη μυρμικό φωλιά, δεν είχα βάλει σημάδι. Αλλά τη βρήκαμε την πρώτη, σαν να ήταν ο δρόμος μου. Μη συνεχίζεις, σου λέω. Έσκυψα. Ξανακοίταξα. Και ένιωσα αυτό το αίσθημα της αγάπης ακόμα δυνατότερο. Ακατανίκητο. Γαμώ τη μάνα σου. Άνοιξα το μπουκαλάκι με την αμμονία. Μη συνεχίζεις, γαμώ τη μάνα σου. Και το μύρισα. Και έπειτα έσταξα μια σταγόνα πάνω σε ένα μυρμήκι. Το κοκάλωσε. Σαν να βαλσαμώθηκε μόνο μιας. Μη συνεχίζεις, σου λέω. Έπειτα έσταξα σε ένα δεύτερο. Και μετά σε ένα τρίτο. Και αυτά κοκάλωνα. Έμεναν ακίνητα. Σαν να γίνονταν πλαστικά εκθέματα σε ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Βούλο στο αρχίδι! Σαν να κατανοούσαν την αγάπη. Σκάση! Μετά με το μπουκαλάκι της αμμονίας, έκανα μια γραμμή στο χώμα. Όσα μυρμήγκια βρέθηκαν πάνω σε αυτή τη γραμμή κοκάλωσαν. Και όποιο προσπαθούσε να περάσει, κοκάλωνε κι αυτό. Το κάνεις για να με τρελάνεις. Ήμουν έτοιμος να αρχίσω μια καλλιτεχνία. Να ραντίζω στα μυρμήγκια την αμμονία, όπως ραντίζει ο παπάς στον αγιασμό. Να κάνω τυχαία σχήματα στο χώμα και να βαλσαμώνονται τα μυρμήγκια. Αλλά τότε ήρθε η καλή ιδέα. Σκάσε! Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Με το μπουκαλάκι της αμμονίας έκανα ένα κύκλο γύρω από τη μυρμικοφωλιά. Σαν κλείο. Σαν βρόχο. Τα μυρμήγκια φυλακίστηκαν εκεί μέσα. Και έπειτα άρχισα να ραντίζω τον αγιασμό. Σε παρακαλώ. Και τα έκαψα όλα. Μέσα σε ένα μεσημέρι τα έκαψα όλα. Και όσο η αμμονία είχε μείνει στο μπουκαλάκι, την έχωσα στη σχισμή και την άδειασα όλη. Είσαι άρρωστος. Τα μυρμήγκια κοίτονταν σαν χυμένο ρύζι. Σαν χυμένο μαύρο ρύζι. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη, τίποτα. Ο αέρας μύριζε αμμονία. Θες να με τρελάνεις. Ήτανε η αιώνια αγάπη μπρος μου. Μια υπερκόσμια γαλήνη. Είσαι ο διάβολος. Δεν θυμάμαι πως έφυγα από εκείνο το μέρος. Το μόνο που θυμάμαι είναι η ησυχία και η καθαρότητα του κόσμου. Δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά. Για την ακρίβεια, δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Απλώς κάποια στιγμή άλλαξε γύρω με το περιβάλλον. Αλλά δεν έφυγα ποτέ. Δεν θα με φοβήσεις με όλες αυτές τις ψευτιές. Θυμάσαι πριν που με ρώτησες γιατί βρισκόμαστε εδώ. Δεν θα με φοβήσεις, Παλαιοκούστη. Δεν βρισκόμαστε εδώ, αγάπη. Δεν θα με φοβήσεις. Βρισκόμαστε εκεί. Είμαστε ακόμα εκεί. Στο λόφο με το κοκκινόχωμα. Γι' αυτό με φέρεις εδώ, για να με φοβήσεις. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν θα φοβηθώ, Παλαιοκούστη, δεν θα φοβηθώ. Τα μυρμήγκια θα εκδικηθούν. Δεν είναι τα ίδια μυρμήγκια, εκείνα πέθαναν. Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Εσύ το είπες αρχίδι, τα έκαψες με την αμμονία και τα άλλα μυρμήγκια δεν μπορούν να γνωρίζουν, δεν έχουν νου και διάνοια για να γνωρίζουν. Δεν έχουν μνήμη. Θα έρθουν, αγάπη. Είναι η φύση του τέτοια που τα κάνει να θυμούνται και να έρθουν. Δεν μπορεί να θυμούνται! Θα το δεις πως θυμούνται, θα το καταλάβεις. Εγώ τι έκανα πάνω αρχίδι. Εσύ είσαι η γυναίκα μου. Είσαι ο διάβολος. Δεν το θέλω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται, αλλά μην το μοιραστούμε. Είσαι ένας φωνιάς. Είμαι ο άντρας σου. Μαζί κάναμε τόσα πολλά. Είσαι ένας σαντιστής φωνιάς. Μαζί πήγαμε στη Βενετία. Είσαι ο Μέγκελε. Μαζί καθίσαμε στο Παγκάκι, στη Σάντα Μαρία Ντέλα Σαλούτε. Είσαι ο Μέγκελε. Μαζί πήγαμε στη Φλωρεντία και είδαμε την προσκύνηση των μάγων του Λεωνάρντο. Δεν με σκότωσες κατευθείαν. Γιατί... Και εσύ διαφορούσες και δεν σου άρεσε και έβρισκες επιπόλαιες ατέλειες στην εικόνα του Λεωνάρντο. Είσαι τώρα να τελειώνω. Και εγώ έτρεμα γιατί ήξερα ότι κατά βάθος ήταν κάτι άλλο αυτή η εικόνα. Τελειώσω, γαμώ τη μάνα. Ήταν κάτι άλλο, σου λέω, η εικόνα. Από την αρχή ήξερα τι ήταν αυτή η εικόνα. Τι ήταν? Ήταν μια εικόνα γεμάτη με πτώματα. Πάντοτε έβρισκες κάτι να πεις για ό,τι μου άρεσε. Ο κόσμος είναι γεμάτος με πτώματα. Καλή στοιχεία! Προσπαθώ να ακούσω τη βροχή. Σε παρακαλώ, σταμάτησε το. Σταμάτησε το τώρα. Δεν μπορείς να σταματήσεις τη ζωή που πλησιάζει. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Ό,τι μου πεις. Πρέπει να σκεφτούμε για την αγάπη. Ό,τι μου πεις. Άκουσε. Τα μυρμήγκια θα έρθουν από στιγμή σε στιγμή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Έτοιμη, γιατί. Για το δειλινό μας, για το ένδοξο δειλινό μας. Θέλω να σου πω την ιστορία της ζωής μου για να με ελπιθείς. Όχι, την ξέρω την ιστορία της ζωής. Δεν ξέρει τίποτα, μπορώ να σου πω ποια ιστορία θες, μπορώ να σε παρακαλέσω. Τα μυρμήγκια θα ανέβουν πάνω σου με μεγάλη ταχύτητα. Θέλω να σου πω πως με παράτησαν στο ορφανοτροφείο. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Έχεις δίκιο. Το ορφανοτροφείο είναι μια μαλακία. Θα σου πω, να σου πω πως είμαστε φτωχοί, πως με βίαζε ο πατέρας. Άκουσε με, από τη στιγμή που θα τα νιώσεις, δεν θα έχεις παρά μισό λεπτό. Αλλά με βίαζε και με έκαιγε με το σίδερο το ρούχο. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Δεν θα σε βοηθήσει. Θα σου πω για αυτόν που με έβγαλε στη φύση. Δεν θα σε βοηθήσει. Που απειλούσε να σκοτώσει το μικρό μου αδερφό και να κάψω το σπίτι. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Σε παρακαλώ. Σταμάτα το. Σταμάτα, σταμάτα! Θα σου πω ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Δεν σε βοηθάνε αυτά. Σκέψου κάτι για την αγάπη. Θα σκεφτώ. Θα σκεφτώ. Θα σκεφτώ ό,τι θέλεις. Σκέψου. Ό,τι θέλεις. Σκέψου μια στιγμή αλήθεια της αγάπης. Ό,τι θέλεις. Εκείνο το πρωινό. Στη Βενετία, τότε που σηκωθήκαμε και είχε σκεφτεί στο δωμάτιο λιγούδια. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Πες μια αλήθεια. Μια αλήθεια. Δεν με αγάπησες ποτέ. Πες μια. Τότε που γέννησα. Τότε που μου έδωσα το παιδί στην αγκαλιά. Είδες που μπορεί να βρεις και μια αλήθεια. Τελικά η ειλικρίνεια σου ταιριάζει. Θα σκοτώσω καριόλυνα από τη μάνα. Λυπάμαι! Αλλά μάλλον δεν θα την έχεις ποτέ αυτή τη δυνατότητα. Προσπάθησε να καταλάβεις πως δεν έχεις χρόνο. Μόνος έδειξες χειροπέδες αρχίδι. Το είχες σχεδιάσει να τις κλείσεις μόνος. Το είχα σχεδιάσει να τις κλείσω μόνος. Οι άνθρωποι πρέπει να αναλαμβάνουν κάποτε την ευθύνη. Δεν το έκανα εγώ. Το είχα σχεδιάσει, αλλά δεν το έκανα. Και τα κεριά εσύ δεν αναβοσβήνεις και τη μουσική όλα. Δεν αναβόσισα τίποτα. Δεν γαμίσου. Όλα έγιναν πως εκείνον τον αναχρονισμό του Δάντε. Και γαμίσου. Κομ άλτρου ή πιάκουε. Γιατί εμένα. Όπως το θέλησε ο άλλος. Γιατί εμένα, γιατί ήμουν online στο chat room. Γιατί σε αγάπησα. Γιατί ήμουν μια ανανόσιμη πουτάνα. Γιατί είσαι η γυναίκα μου, γέννησε το παιδί μας. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Κανένα. Είχα το δικαίωμα. Ποιος σου το έδωσε. Η αγάπη. Τα μην ξαναμιλήσεις για την αγάπη. Πασταρδάκι. Νομίζεις πως ξέρεις εσύ τι είναι η αγάπη. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Σκέψου κάτι για την αγάπη. Είσαι ένας φωνιάς. Οι άνθρωποι έχουμε σκοπό, αγάπη. Ζούμε για ένα σκοπό. Οι άνθρωποι είναι τα ζωάκια της αγάπης. Τι ζωάκια. Ζωάκια που τα παχαίνουν. Ποιοι τα παχαίνουν. Η μοίρα, το πεπρωμένο, ο Θεός. Το σώμα μου ανήκει. Το σώμα σου είναι λείπασμα για το μεγάλο σχέδιο. Το σώμα μου ανήκει, τρυπημένε. Το σώμα σου είναι κοπριά για την αγάπη μας. Είσαι ένας φωνιάς, ένας σαδιστής φωνιάς. Εσύ θα μου πεις τι είσαι. Εγώ. Εσύ είσαι μία που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σκοτώσω ρε αρχίδι. Αυτά καλά τα λες. Να αγαπήσεις μπορείς. Ναι, πώς την μπορώ. Ενώ εσύ μπορείς να είσαι μόνο φωνιά. Μπορείς να κάνεις κάτι για τον άλλο. Και εσύ τι κάνεις με τις γυναίκες με χειροπέδες. Εγώ είμαι έτοιμος. Έτοιμος γιατί για να πεθάνεις. Για να το ζήσουμε αγάπη μου. Να ζήσουμε το ένδοξο δειλινό μας. Δεν θέλω να ζήσω τίποτα μαζί σου. Άκουσε με. Προσπάθησα να καταλάβεις πως δεν έχεις χρόνο. Δεν έχεις χρόνο. Ξέρεις τι έγραψε ο Νίτσε. Δεν ξέρω. Και δεν θέλω να μάθω. Δεν σε παίρνει να μην θες να μάθεις. Με παίρνει ό,τι θέλω. Όχι, δεν σε παίρνει. Γιατί εγώ ξέρω τη συνέχεια. Δεν θέλω καμιά συνέχεια, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω τι έχει γίνει με τη ζωή μας. Θα τη γαμίσω. Εγώ ξέρω τη ζωή σου, αγάπη μου. Και εσύ τώρα εδώ περιμένεις να την ακούσεις. Θα σκοτώσω, ρε. Ναι, καλά, καλά. Ξέρεις λοιπόν τι έγραψε ο Νίτσε. Θα γαμηθεί ο Νίτσε. Ζωγραφίζω ένα σκοτεινό ερωτηματικό. Αυτό έγραψε. Αυτό έγραψε. Ένα αρχίδι ήταν. Έτσι κι εμείς τώρα. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα σκοτεινό ερωτηματικό. Είσαι ένα φωνιά. Είμαι έτοιμος να αγαπήσω. Ανήκει στο θάνατο. Αγάπη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλο. Όχι, το αποφάσισες μόνος σου. Ετοιμάσου. Τώρα θα ζήσεις ένα ένδοξο δειλινό. Το αποφάσισες μόνος σου, φωνιά! Έτσι γίνεται με τους αληθινούς συντρόφους. Ο ένας αποφασίζει και για τους δύο. Να με σκοτώσεις. Και εσύ εκείνο το βράδυ πήρες μια απόφαση. Το παιδί κοιμήθηκε με ένα πυρετό. Με ένα συνηθισμένο πυρετό. Δεν με ρώτησες ποτέ. Αλλά εγώ στάθηκα πλάι σου. Η βροχή πρέπει να σταμάτησε. Κάποτε έρχεται η ώρα που σταματάει η βροχή. Ίσως και να σταμάτησε. Και όλη η φύση τώρα θα βγει έξω. Σταμάτα το. Θα βαδίσει τον προορισμό της. Σε παρακαλώ. Σταμάτα το. Δεν σου έκανα τίποτα. Θέλησα να δώσω μια ευκαιρία. Πού? Στο Θεό. Στην αγάπη. Αν με αγαπάς, όπως λες, σταμάτα το. Λοιπόν, λογικά τώρα θα αρχίσει να παίζει το τραγούδι μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θα αρχίσει να παίζει το τραγούδι μας. Σε παρακαλώ. Θα σβήσω τα κεριά. Από εκείνη τη στιγμή
Δεν θα έρθουμε παρά μισό λεπτό. Στο όνομα του παιδιού, σε παρακαλώ, σταμάτα το! Αν θες μια συμβουλή από μένα, άνοιξε το στόμα. Το στόμα. Ναι, το στόμα. Όταν τα μερμήγια θα μπαίνουν μέσα σου, αν μπουν από το στόμα, θα πάνε στα πνευμόνια σου και θα σε πλήξουν αμέσως, θα είναι πιο γρήγορο. Δεν θέλω να πεθάνω. Στο είχα υποσχεθεί, αγάπη μου. Δεν θέλω να πεθάνω. Δεν θα υπάρξει αίμα, ούτε δόντια. Το μόνο που θα υπάρξει είναι αγάπη. Το μόνο που σου είναι να το πιστέψει, αγάπη μου. Να πιστέψει το δειλινό μα. Πιστέψε το, αγάπη μου. Από την άμμο της θαλάσσης. Τι συνέβη? Αυτό είναι η τελική κρίση. Τι συνέβη? Οι χειροπέδες μου άνοιξαν. Αυτό συνέβη. Οι χειροπέδες έχουν χρονοδιακόπτη. 2 ώρες. Ρυθμίζεις πόση ώρα τις θέλεις και τις κερδώνεις. Και στην ώρα που όρισες, ακούγεται το τραγουδάκι και αυτές ξανανοίγουν από μόνες τους. Μάλιστα. Τα ακούσω. Από μόνες τους! Είναι στα αλήθεια ιδιοφυές, κυρία. Α, τώρα δεν είναι η αγάπη σου. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι πρέπει να πω τώρα, κυρία. Τι πρέπει να πεις? Ναι. Δεν μου είπαν κάτι για την περίπτωση αυτή. Πήγαμε μαζί στη Βενετία, αρχίδη, και έρχε. Ως εκ τούτου, από εδώ και πέρα, εγώ δεν έχω οδηγίες. Τι οδηγίες? Για το τι πρέπει να κάνω, κυρία. Α, δεν θα σου χρειαστούν οδηγίες. Τώρα θα σε σου πλήσω. Γιατί, τι σας έκανα? Εγώ εκτέλεσα τις οδηγίες. Θα σου βάλω τη μασιά στον κόλο και θα τη βγάλω τον στόμα. Γιατί? Γιατί είσαι ο άντρας μου, αρχίδη, γιατί μαζί κάναμε τόσα πολλά. Έκανα αυτά που ζητήσατε, κυρία. Αυτά που μου είπαν από το γραφείο να κάνω. Είδαμε μαζί την προσκύνηση των μάγων. Κάναμε κρουαζιέρα στο Grand Canal. Γεννήσαμε παιδί. Εσείς ζητήσατε ένα αυτοσχεδιασμό. Δεν μπορώ να καταλάβω τον πληθυντικό αριθμό! Ως εκ τούτου από εδώ και πέρα, εμένα έχει τελειώσει ο ρόλος. Όχι. Δεν θα αποφασίσεις εσύ για το τέλος. Δεν θα αποφασίζεις εσύ για το τέλος. Ως εκ τούτου από εδώ και πέρα, εγώ δεν έχω εντολές. Δεν έχω οδηγίες. Δεν έχω εντολές. Τι οδηγίες? Για το τι πρέπει να κάνω, κύριε. Έκανες τη δουλειά σου. Έκανα μόνο τη δουλειά μου. Και δεσμοφύλακες το office, έκανα τη δουλειά τους. Δεν έχω εντολές για τη συνέχεια. Απλώς θα σε βολεύει η συνέχεια. Όχι, δεν έχω εντολές. Δεν έχεις εναλλακτικές, αγαπητοί. Τώρα θα πληρώσεις. Πάμε λιγάκι. Τώρα θα πληρώσεις παλιό. Σας παρακαλώ. Παρακάλα! Σου πει σιγά σιγά! Σα πει σιγά! Σιγά σιγά! Πες τα όλα, αρχίδι, πες τα όλα. Εντάξει, είσαι φτωχό, ορφανό που σε βίαζε ο πατέρα. Αυτό ήμουν, εντάξει, αυτό. Ήσουν αρχίδι. Φτωχό, ορφανό. Και τι άλλο? Με βίαζε. Δεν σ' ακούω καθήκη δυνατά, ποιο σε βίαζε. Πατέρα μου, με βίαζε ο πατέρα. Και μετά τι έγινε? Βγήκα στη μίση τα. Πώ έβγαλε? Κάποιο με κάποιο αρχίδι. Κάποιο με απειλούσε. Να το πάρει. Απειλούσε να σκοτώσει το πρόγραμμα να κάνει το σπίτι μα. Δεν θα σε βοηθήσει αυτό. Σκέψου κάτι για την αγάπη. Εντάξει, θα σκεφτώ τι θέλετε. Τι μπορεί να σε κρατήσει τη δύσκολη ώρα. Ό,τι θέλετε, κύριε. Θα σου τον πήγω σιγά σιγά για να έχει το χρόνο να σκεφτεί. Δεν έχει το δικαίωμα, σα παρακαλώ! Δεν έχει το δικαίωμα να με αφήσει να πεθάνω. Σα παρακαλώ. Εγώ έκανα αυτά που ζητήσατε. Αυτά που μου έκανα. Σε παρακαλώ, να σταματήσει, αρχίδι! Όχι, εσεί είχατε ζητήσει να μην σταματήσω. Η οδηγία μου είναι σαφή. Η πρόνοια για το τέλο ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Σε παρακαλώ, να με αφήσει να ζήσω. Έχω τι οδηγίε στην τσέπη του σακακιού μου. Σα παρακαλώ, εκεί. Πηγαίνετε να τι δείτε. Μου είπε πω η ζωή μου είναι μια προετοιμασία. Γι' αυτό εδώ. Είχα οδηγίες. Άσε τις οδηγίες, χαμώ τη μάνα. Όχι, είχα οδηγίες από το γραφείο. Θα υπάρξει με ευθύνη του υπαλλήλου εγκλωβισμός και των 2 μερών στα κεφαλάρια του κρεβατιού με χειροπέδες που θα φέρει ο πελάτης. Μου είπες πως είμαι ένα ζωάκι που το παχαίνουμε. Κατόπιν, επιθυμία του πελάτη είναι να προκληθεί ασύμετρος φόβος και ψυχική οδύνη. Δεν υπάρχει όριο στη λεκτική βία που θα χρησιμοποιηθεί. Από το μέγεθος και την ένταση της βίας θα εξαρτηθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Είπες πως είμαι κάτι σαν την κοπριά. Είχα οδηγίες από το γραφείο. Σαν την κοπριά, καταλαβαίνεις! Είχα οδηγίες από το γραφείο! Μην φωνάζεις εμένα, αρχίδι. Μην φωνάζεις, γιατί θα σου βγάλω το μάτι. Συγγνώμη. Είχα οδηγίες από το γραφείο. Ξέρεις, θα κάνω. Θα σου βγάλω τα μάτια και θα ξαφνίσω εδώ. Σας παρακαλώ, ακούστε με για λίγο, για τελευταία φορά. Και τις κόμπιες. Θα τις αφήσω να γίνουν με εγκοφολιές. Τι σας έκανα, εγώ είχα οδηγίες. Εκτέλεσα τις οδηγίες που μου είχαν δώσει. Σου έλεγαν οι οδηγίες να με πεις κοπριά. Ο πελάτης επιθυμεί την αντιστροφή ρόλων. Ο υπάλληλος θα υποδεχθεί τον πελάτη και ο πελάτης θα εμφανιστεί ως υπάλληλος. Είχα οδηγίες από το γραφείο. Σε παρακάλεγα να σταματήσεις στο όνομα του παιδιού μας. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς οδηγίες. Αλλιώς θα ήμασταν ζούγκλα. Το ζούσες. Δεν ακολουθούσε καμιά οδηγία. Πάντοτε ακολουθούμε τις οδηγίες.
Το έζησες, το ευχαριστώ σου. Εσείς ζητήσατε να το ευχαριστηθώ. Εσείς μου υποδείξατε το σπίτι. Εσείς φέρετε και τις χειροπέδες. Προφανώς για να ελέγχετε την κατάσταση με το χρονοδιακόπτη. Εσύ ρύθμισες το στερεοφωνικό να παίξει ξαφνικά το τραγούδι και έβαλες και τα κεριά που αναβοσβήνουν. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ύστερα έβαλες τα μυρμήγκια. Εγώ είμαι υπάλληλος. Εσύ είσαι φωνιάς. Σκότωσε τα μυρμήγκια. Τώρα θα πληρώσεις για τα μυρμήγκια. Δεν υπάρχουν μυρμήγκια. Υπάρχουν και το ξέρεις. Δεν υπάρχει ιστορία με τα μυρμήγκια. Είναι ένα ψέμα. Τη διάβασα σε ένα βιβλίο. Δεν μπορεί να γραφτούν στα βιβλία τέτοια ιστορία. Τέλος πάντων. Τι σκέφτηκε. Δεν μπορεί να σκέφτηκε κάτι τόσο αληθινό. Κι όμως. Σκέφτηκε. Αυτοσχεδίασε. Όταν είπατε για το μυρμήγκι που ανεβαίνει πάνω σας και είδα τη συχασιά σας για τα μυρμήγκια. Δεν αυτοσχεδίασες τίποτα. Το έχεις ζήσει και το θυμάσαι. Στην αρχή σας έριξα το δόλωμα με τα μυρμήγκια που καταπίνουν ό,τι σκεπάσουν. Το έχεις ζήσει και το θυμάσαι. Μετά σας είπα την ιστορία με τον Κινέζο τον Κλήτη που έφτανε μυρμήγκια, που έφτανε μετά από ζωντανά μυρμήγκια. Το ξέρω ότι αυτή η ιστορία ακούγεται γελία, αλλά σιγά σιγά χωλιάζει τον. Είναι δικιά σου ιστορία. Μετά σας είπα την ιστορία με το άλογο. Πλέον τα μυρμήγκια σας είχαν κυριεύσει. Σκάσε! Ήσασταν σκαμμένοι, έτοιμοι να κατοικηθείτε. Σκάσε γράμμα το μάνα σου. Και μετά σας είπα την ιστορία με τη μυρμηγκοφωλιά και την αμμονή. Την είπες γιατί την έκανες. Αυτοσχεδίασα σας. Το έκανες και θα πληρώσεις. Δεν υπάρχουν μυρμήγκια. Εσύ δεν υπάρχεις. Είσαι ένα ψέμα. Ο καθένας υπάρχει όπως μπορεί. Μιλούσες για τη βροχή, για το Θεό. Για τα έμπαιξα δειλινά. Ο καθένας υπάρχει όπως μπορεί. Εγώ τώρα θα σε κάνω να υπάρξεις κανονικά. Θα σε κάνω να υπάρξεις με τη μασιά. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Η οδηγία μου είναι σαφής. Η πρόνοια για το τέλος ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εγώ ακολουθώ τις οδηγίες. Όταν χυθούν τα σπλάχνα σου στο κρεβάτι, οι οδηγίες θα έχουν μικρή σημασία. Οι οδηγίες πάντοτε σώσουν. Μήπως συγχωρούν και τις αμαρτίες. Οι οδηγίες πάντοτε σώσουν. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στις οδηγίες. Πόσα παίρνεις. Τι εννοείται. Πόσα παίρνεις από το γραφείο. Έχουμε αυστηρή εντολή να μην μιλάμε γι' αυτά. Όσα και αν παίρνεις είναι λίγο. Εγώ είμαι απολύτως ικανοποιημένος. Ακολούθησε τις οδηγίες λοιπόν. Αυτό θα κάνω. Εγώ αυτό κάνω πάντα. Και τι λένε οι οδηγίες τώρα. Οι οδηγίες μου τώρα λένε πως θα πρέπει να υπενθυμίσω στον πελάτη μου ότι εγώ είμαι ένας απλός υπάλληλος. Η βροχή. Ίσως και να σταμάτησε. Πως πρέπει να δείξω στον πελάτη ότι του έχω εμπιστοσύνη. Ίσως πάλι και όχι, ίσως απλά να συνηθίσαμε. Οι άνθρωποι συνηθίζουν γρήγορα. Πες μου για το παιδί. Το παιδί. Το παιδί, ναι. Εκείνο το βράδυ που κοιμήθηκε με πυρετό. Νομίζω πως όντως σταμάτησε η βροχή. Πες μου για το παιδί. Νομίζω πως έχουμε περάσει σε άλλα συμφράσματα. Πες μου για το παιδί. Δεν νομίζω πως είναι η ώρα. Θέλω να μου πεις για το παιδί. Δεν ξέρω αν κάτι. Πες μου τι έγινε με το παιδί. Το παιδί. Πες μου, έχω δικαίωμα να ξέρω. Ξέρεις τι έγινε με το παιδί. Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω μονάχα πως το βάλαμε για ύπνο με πυρετό όλα τα παιδιά σηκώνουν πυρετό. Το παιδί πέθανε. Το ξέρεις πως το παιδί πέθανε. Το παιδί πέθανε. Δεν φταίγαμε σε τίποτα. Δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Πώς έγινε. Ξυπνήσαμε και το βρήκαμε νεκρό. Ποιος το βρήκε. Δεν έχει σημασία. Ποιος το βρήκε. Εσύ το βρήκες. Εγώ το βρήκα. Ήταν το σύνδρομο του ευνίδιου παιδικού θανάτου. Δεν συμβαίνει αυτό σε τρίχρονα παιδιά. Κι όμως συνέβη. Όχι, δεν έγινε αυτό. Αυτό έγινε. Πες μου τι έγινε, Στέλνα. Όχι, όχι, αυτό έγινε. Πες μου τι έγινε. Αυτό έγινε. Πες μου, έχω δικαίωμα να ξέρω. Ήθελες να του δώσεις μια παστίλια για το λαιμό. Παστίλια για το λαιμό. Ναι, παστίλια. Για να ανακουφιστεί ο λαιμός του. Και. Έγινε. Τι έγινε. Η έκθεση της αστυνομίας ήταν σαφής. Ατύχημα. Τι. Έγινε. Έχει συμβεί πολλές φορές. Τι έχει συμβεί. Πνίγει και από την παστίλια. Το σκότωσα. Του έδωσε την παστίλια και πνίγηκε.
Θα μπορούσα να την είχα δώσει εγώ. Ήταν αγόρι. Ήταν κορίτσι. Πώς την έλεγαν? Μαρία. Τι σκότωσα. Ήταν ατύχημα. Την άκουσες να βήχει. Και σηκώθηκες να της δώσει μια παστίλια για το λαιμό. Εγώ κοιμόμουν. Της έδωσες την παστίλια και γύρισες στο κρεβάτι. Μετά από μισή ώρα παραξενεύτηκες από την ησυχία και πήγες να δεις. Τι θάψαμε? Τι θάψαμε? Όταν τη θάψαμε, ανοίξαμε το φέρετρο. Όχι. Είχα δώσει εντολή να μην ανοίξει το φέρετρο. Γιατί? Γιατί δεν ήσουν σε θέση να το αντέξεις. Εσύ λυπήθηκες? Φυσικά και λυπήθηκα. Έκλαψες? Φυσικά και έκλαψα. Αφού εσύ είσαι υπάλληλος. Φυσικά και έκλαψα. Δεν ήταν δυνατόν να μην κλάψω. Οι υπάλληλοι ακολουθούν τις οδηγίες. Δεν ήταν δυνατόν να μην κλάψω. Στα μυρμήγκια πιστεύεις? Τι εννοείς? Σε ρώτησα αν πιστεύεις στα μυρμήγκια. Αν υπάρχουν, αν μπορούν να έρθουν. Πιστεύω. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να δείξεις τι πιστεύεις. Ειλικρινά τώρα δεν σε καταλαβαίνω. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να δείξουν πόσο πιστεύουν. Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για όλα. Δεν το γράφουν οι οδηγίες στο σακάκι σου? Το γράφω. Και οι δικές σου χειροπέδες έχουν χρονοδιακόπτη. Τις ρύθμισαν να ανοίξουν 20 λεπτά μετά τις δικές μου. Αντίθετα, αυτές οι χειροπέδες δεν έχουν χρονοδιακόπτη. Δεν είμαι χαζός, κυρία. Με τσεκάρετε. Δεν με λένε κυρία. Με λένε αγάπη μου. Δεν είμαι χαζός, αγάπη μου. Θα το δεις, αγάπη μου. Θα το δεις. Τι θα δω? Πως κάποτε έρχεται η ώρα που πρέπει να υπάρξεις. Δεν το τρώω όλο αυτό. Δεν το τρώω όλο αυτό, αγάπη μου. Δεν το τρώω όλο αυτό, αγάπη μου. Σε λίγο θα το δεις. Και τότε θα ήθελα να διαλέξεις. Τις χειροπέδες ή τη μασιά. Άρα η ευρέχει ακόμα. Πρέπει να σταμάτησε. Κάποτε έρχεται η ώρα που σταματάει η βροχή. Ίσως και να σταμάτησε. Και όλη η φύση θα σηκωθεί να ικανοποιήσει τον προορισμό της. Έτσι θέλει. Και εμείς πήγαμε το πρώτο μας ταξίδι στην Ιταλία. Ναι, πήγαμε. Και εκείνο το δειλινό στο Μπράκανα, θυμάσαι? Εκείνο το τελευταίο δειλινό. Θυμάμαι. Σε εκείνο το παγκάκι πίσω από τη Σάντα Μαρία δε Λασσαλούτα. Εκεί. Τότε που μου ορκίστηκε. Πως μετά από χρόνια θα ξαναγυρίζουμε στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα. Σου ορκίστηκα. Τώρα μένει να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ποιο ήταν αυτό το δειλινό. Αυτό μείνει. Να σκεφτούμε το ένδοξο γυμνό μας. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είμαστε. Άσε ποιοι είμαστε. Πρέπει να σκεφτούμε ποιοι γίναμε. Γίναμε. Ναι. Γίναμε. Θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι, αγάπη. Θέλω να σου πω κάτι, αγάπη. Τα μυρμήγκια είναι αλήθεια. Το ξέρω. Θέλω να πω. Ξέρω τι θέλω να πω. Ιστορία. Η δική μου ιστορία με τα μυρμήγκια είναι αλήθεια. Ούτε στιγμή δεν αμφέβαλε γι' αυτό. Και η αμμονία είναι αλήθεια. Όλα είναι αλήθεια, αγάπη. Όλα είναι αλήθεια, λοιπόν. Εσύ ήσουν άπιστος. Όχι, δεν ήμουν άπιστος. Ήσουν. Περίμενα τις οδηγίες. Δεν υπάρχουν οδηγίες. Πάντοτε υπάρχουν οδηγίες. Τώρα υπάρχει μονάχα η μασιά. Πάντοτε υπάρχουν οδηγίες. Σκέψου πως θα σε σούβλιζα, πως θα σου άκλωνα τα άντερα στο κρεβάτι. Η έκφραση προσωπικών συναισθημάτων είναι αντιεπαγγελματική. Σκέψου πως έβαλα να παρακαλέσεις για να ζήσεις.
Πως έτρεμε σαν λαγός. Προτιμώ να περιμένω τις οδηγίες. Οι οδηγίες θα τη βάλουν να πέμπει εκεί. Όταν ο υπάλληλος απελευθερωθεί πέρα από τα όρια συμφωνίας με το γραφείο, οφείλει να απεμπλακεί. Εγώ παίρνω οδηγίες καταρχήν από το γραφείο. Συμφώνησα με το γραφείο να μην υπάρξει απειλή και σε απείλησα με τη μασιά. Οφείλει να απεμπλακείς. Εγώ δεν ένιωσα καμιά άλλη. Φυσικά και ένιωσες. Ούρλιαζες να σε λυπηθώ. Δεν ένιωσα καμιά άλλη. Σου είπα πως αυτή τη φορά δεν υπάρχει χρονοδιακόπτης. Εγώ είμαι υπάλληλος. Ο πελάτης δίνει οδηγίες και εγώ τις ακολουθώ. Τώρα πρέπει να πάρεις στα χέρια σου τη μασιά και να γίνεις άντρας. Επιτέλους. Άντρας. Γεννήθηκες για να είσαι άντρας. Να σκοτώνεις, να κρατάς τη μασιά, να ξεχυλιάζεις. Οτιδήποτε άλλο είναι άρρωστο. Εγώ είμαι υπάλληλος. Αφού είσαι υπάλληλος, σηκώ και φύγε. Οφείλω να ικανοποιώ την επιθυμία του πελάτη. Ποια επιθυμία? Αν δεν θέλατε να δεθώ με τις χειροπέδες, δεν θα τις αφήνατε στα πόδια μου. Δεν υπάρχει χρονοδιακόπτης. Θα μείνουμε για πάντα εδώ, αλλημένοι με το μέλι. Η πρόνοια για το τέλος ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Και η βροχή σταμάτησε. Τα μερμήγκια έρχονται. Έρχονται, σου λέω. Η πρόνοια για το τέλος ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια. Καμία πρόνοια! Πίστεψέ με. Πάντοτε σε πίστευα, αγάπη. Είμαστε δυο μας, λοιπόν. Τώρα είμαστε δυο μας. Υπήρχαν πολλές οδηγίες, πολλές συμφωνίες, τώρα όμως θα πεθάνουμε. Ναι. Τώρα θα πεθάνουμε. Προς τι? Όλο αυτό. Να κάνουμε συμφωνίες για τον ερχομό της αγάπης. Ξέρεις εσύ τι είναι αγάπη? Στο είπα και πριν. Αγάπη είναι να πεθαίνεις μαζί με τον άλλον. Αγάπη είναι να πιστεύεις... Στο Θεό. Στο φωνιά σου. Να πιστεύεις στο φωνιά σου. Εσύ με πιστεύεις. Σε πιστεύω. Πιστεύω ότι μου πεις. Και εγώ σε πιστεύω. Πιστεύω την ιστορία σου, το γάμο μας. Το ταξίδι στην Ιταλία. Και εγώ σε πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το δειλινό στη Σάντα Μαρία ντε λα Σαλούτα. Κι εγώ σε πιστεύω. Στην ιστορία σου με τα μυρμήγκια. Κι εγώ σε πιστεύω. Και ακόμη. Ναι. Πιστεύω ότι πράγματι ήταν ατύχημα. Ήθελα να ανακουφίσω το λαιμό της με μια παστίλα. Αυτό ήθελες. Και τώρα είμαι έτοιμη. Έγινε έτοιμη. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίναμε ό,τι γίναμε. Οι χειροπέδες ελευθερών. Μοναχά που μας κρατάνε μακριά, θα ήθελα. Να σμίγαμε. Θα ήθελα να φτύσεις το σάλιο στο στόμα μου. Κάπως να ενωθούμε. Θα μας ενώσουν τα μυρμήγκια. Να. Θα μοιραστούμε την τιμωρία, την τελική κρίση. Αγάπη είναι να πεθαίνεις με τον άλλο, με τα μυρμήγκια του άλλου. Με την αμμονία του άλλου. Με την αμμονία του άλλου. Τώρα, περνάνε κάτω από τη χαραμάδα της πόρτας. Αυτό κι αν είναι. Ένδοξο δειλινό. Αυτό είναι ένδοξο δειλινό, αγάπη. Όπως καταλαβαίνεις, έρχεται η ώρα, ε. Τώρα θα φτάνουμε στο κρεβάτι. Ναι. Λίγο ακόμα μένει. Είναι το σμίξιμό μας. Μην εισμονήσεις. Να ανοίξεις το σώμα σου, αγάπη. Θα το ανοίξω. Εγώ σε πιστεύω. Πιστεύω σε αυτό το ένδοξο δειλινό. Κι εγώ σε πιστεύω. Κι εγώ. Τα μυρμήγκια έχουν ανέβει στα κρεβάτι. Ναι, ναι. Είναι παντού, γύρω μας. Γύρω μας. Μας ενώνουν. Ναι, μας ενώνουν. Μας ενώνουν. Βλέπεις. Όλα γίνονται όπως ταιριάζει. Αυτό είναι το δειλινό μας! Αγαπημένα, τα αγάπη μας που έρχεται! Η αγάπη, τώρα θα ζήσουμε την αγάπη!
Κρατήσου, αγάπη μου! Σ' αγαπώ! Η μέρα μαζί σου!